Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση. Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιδεροκάστρου, κύριο Μακάριο, τον βουλευτή μας, κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον δήμαρχό μας, κύριο Κουτσάκη Γεώργιο και τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κύριο Δάνκο Αθανάσιο. Και φυσικά τους γονείς, όλους εσάς τους γονείς και τους μαθητές. Ω Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων του Γενικού Λυκείου Ηράκλεια, σα καλωσορίζουμε στην εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που διοργανώσαμε με βασικού ομιλητέ τον κύριο Χρήστο Ατλάση και την κυρία Μαντζαρίδου Πινελόπη. Ο κύριο Ατλάση είναι επιστοποιημένο σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Εργάζεται στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια τη Θεσσαλονίκη ω χημικό και ω σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι διδάκτορ ψυχομετρίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ τώρα σπουδάζει ψυχολογία σε προπτυχιακό επίπεδο. Η κυρία Πινελόπη Ματζαρίδου, από την άλλη, είναι ψυχολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο μας και τους γονείς τους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα ή μαθητή που αναζητά ενημέρωση σχετικά με το σύστημα εξετάσεων και τις προοπτικές που διανοίγονται για ένα μαθητή μετά το λύκειο. Στόχο και σκοπό του συλλόγου μα, βλέποντα τι αδυναμίε του εκπαιδευτικού μα συστήματο, είναι να βοηθήσουμε ουσιαστικά, βάζοντα έστω και ένα λιθαράκι ω προ την έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών και τις προοπτικέ και την επιλογή επαγγέλματο. Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση ω προ τι πανελλαδικέ εξετάσει θα περιλαμβάνει τι εξή θεματικέ. Μηχανογραφικό 2023 ευκαιρίες και παγίδες, επαγγέλματα του μέλλοντος, σπουδές στο εξωτερικό με υποτροφίες, ανάλυση και διαχείριση του άγχους. Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να λάβουν πληροφορίες και να επιλύσουν απορίες σχετικά με την επιλογή σχολών, το περιεχόμενο σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα κλπ. Το γεγονό ότι κάθε χρόνο το σύνολο των μαθητών μα δυσκολεύεται στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, μας ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα αλλά και ενδυναμώνει την πεποίθησή μας ότι μόνο η έγκυρη πληροφόρηση και η σωστή προετοιμασία μπορούν να αποτρέψουν αστοχίες και λάθη και να αποτελέσουν το προήμιο μια επιτυχημένη επιλογή. Κλείνοντα, επειδή δεν έχουμε την πρόθεση να σα κουράσουμε απόψε, θα θέλαμε να πάρουν το λόγο οι κύριοι ομιλητέ τη εκδήλωση αυτή. Πριν όμω δώσουμε το λόγο, θα θέλαμε εκ των προτέρων να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Ατλάση Χρήστο, ο οποίο την χάνει να είναι και συντοπίτη μα, με καταγωγή από την κίνηση, και την κυρία Πινελόπη Μαντζαρίδου, που ήρθαν να βοηθήσουν τα παιδιά μα. Όπω επίση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχό μα, κύριο Κουτσάκη Γεώργιο και τον κύριο Δάνκο Αθανάσιο, πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό μας, ουραγοί να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να στηρίξουν την κάθε προσπάθειά μας. Την εκδήλωση θα ζητήσουμε να χαιρετήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ξιδηροκάστρου, κύριος Μακάριος. Να σας καλησπέρισω και να σας χαιρετήσω. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπροέδρε, τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία για να έχω λόγο να κατευθύνω τα παιδιά σε θέματα που δεν τα πολύ γνωρίζω πλέον. Ε, διότι υπάρχουν πιο ειδικοί. Όπως οι ομιλητές που καλέσατε και είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν το στίγμα τους, θα δώσουν τα φώτα τους για να μάθουν τα παιδιά ακόμη πολύ περισσότερα. Από την εμπειρία μου όμως έχω να σας πω το εξή ότι προχθές κουβεντιάζοντα με κάποιον μου είπε ότι ο γιος μου που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει περίπου στο τέλος των σπουδών του, τα παράτησε και γράφτηκε σε σχολή ΣΕΦ. Ίσως είναι τη μόδας, ίσως είναι η κλίση του παιδιού πιθανόν. Και του λέω άστο να κάνει ό,τι θέλει διότι έτσι μπορεί να προκόψει πολύ περισσότερο. Σήμερα, κουβεντιάζοντα την εκκλησία που ήμουνα στη Μακρινίτσα, μετά την Θεία Λειτουργία που καθίσαμε για έναν καφέ, μου είπε κάποιος εκεί από τους παράγοντες, ε, τον ρώτησα πόσα παιδιά και λοιπά, Μου λέει, έχω τρία παιδιά. Τα δύο δουλεύουν στην Αθήνα. Πέρασαν σε σχολές πανεπιστημιακές, ε, δούλευαν κάπου και παράτησαν τις σπουδέ από το πρώτο έτος και ασχολούνται με τη δουλειά που έκαναν ευκαιριακά, πιστεύω. Ε, και ένα έτσι προσωπικό παράδειγμα από ε, κάποιο παιδί στο Σιδηρόκαστρο που του βρήκαμε δύο-τρεις φορές δουλειά και δυστυχώς τα παρατάει κάθε φορά και πηγαίνει και δουλεύει in deliverage. Τώρα, πώς εξηγούνται όλα αυτά τα θέματα εγώ δεν μπορώ να το πω, θα μας τα πούν οι, οι πιο ειδικοί. Ε, βέβαια, τα παιδιά μέσα στις ψυχές τους, κύριε... βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, έχουν, πιστεύω, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλο άνοιγμα σκέψεων και επιλογών. Διότι έχουν πολύ περισσότερα ερεθίσματα από όσα έχουμε εμείς ή από όσα είχαμε εμείς. Εγώ θυμάμαι Λέω απλά πράγματα έτσι λίγο για να τα καταλαβαίνουμε. Ε, όταν ήμουν μαθητή στο Δημοτικό, η δασκάλα μας τότε δεν είχε ούτε και στο Λύκειο. Κάναμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν υπήρχε καν το μάθημα. Είναι ε, κάτι νεότερο και είναι μια επιστήμη που πιστεύω ότι ε, έχει να δώσει πάρα πολλά. Η δασκάλα λοιπόν στο Δημοτικό, ήμουνα στη Δευτέρα του Δημοτικού. Λέει, εγώ, παιδάκια, θα καθίσω στο, στην έξοδο της τάξης και θα περνάτε ένα-ένα και θα μου λέτε τι θέλετε να γίνεται όταν μεγαλώσετε. Και πράγματι, αυτό έκανε. Εγώ, αυτό που της είπα, αυτό και έγινε. Χωρίς να ξέρω τι είναι, πώς είναι. Δηλαδή, δεν είχα ιδέα γιατί ένα παιδάκι του δημοτικού και της εποχής της δικής μας, ε, δεν έχει πάρα πολλές, να πω... Ε, γνώσεις γύρω από το τι είναι αυτό το επάγγελμα που θα κάνει. Όλοι λέγαμε αστυνομικός, γιατρός, δικηγόρος, παπάς, όχι και πάρα πολύ. Ε, αυτά είχα να σας πω με πολύ αγάπη. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κυρία Δήμαρχε, κυρία Αντιπρόεδρε, ε, για να είμαι μαζί σας και να μοιραστώ Αυτές τις σκέψεις που είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα και οι ειδικοί θα μας κατευθύνουν και θα μας πούν πράγματα τα οποία θα είναι ωφέλιμα. Εκείνο που θα ήθελα να συμβουλεύσω είναι ο καθένας μέσα στην ψυχή του να κατασταλάξει τι θέλει, να βάλει τον στόχο του και να τον υλοποιήσει, να τον πραγματοποιήσει. Όχι ευκαιριακά, όχι, να πω τη λέξη λίγο έτσι πολύ απλή, αεριτζίδικα αλλά σοβαρά και με καλή επιλογή του τι θα κάνει στη ζωή του. Ε, καλή επιτυχία σε όλους, καλή επιτυχία στην απόψηνή ημερίδα και καλά αποτελέσματα στη ζωή όλων των παιδιών μας, στα οποία όλοι μας προσβλέπουμε να γίνουν καλοί και ωφέλιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επάνω τον βουλευτή μας, τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, να πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα και από μένα. Συμφασισμό τότε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς. Είναι και για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, η οποία έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί μέσα από τους καθηγητές, του ειδικούς, τους ψυχολόγους που θα ακούσετε που συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση πιστεύω ότι θα προβληματιστείτε και θα πάρετε κι εσείς μέσα από αυτά που επιβιώκετε όλα αυτά τα χρόνια κάποιες πιστεύω σωστές αποφάσεις. Θα πω κι εγώ την προσωπική μου εμπειρία γιατί όλοι περάσαμε από τα θρανία, όλοι είχαμε τις αγωνίες, όλοι είχαμε τους στόχους μας και εσείς πιστεύω το νιώθετε αυτό μέσα σας όλο αυτό το διάστημα. Ε, κάποτε κι εγώ, θα έδινα στο Πανεπιστήμιο, ήμουνα καλός στα θεωρητικά μαθήματα. Δηλαδή, τα φιλολογικά, τα νομικά που λέμε. Αλλά με, έλεγε, με έλεγαν οι γονεί μου να πάω προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Ε, και πάω στη γιαγιά μου και τη ρωτώ τι θα ακολουθήσω γιατί είμαι καλός στα θεωρητικά, αλλά... Οι γονείς μου θέλουν να πάω ως πολιτικός μηχανικός. Προβληματίστηκα πάρα πολύ γιατί στη, στη μεν με μια περίπτωση ήταν σίγουρη η εισαγωγή μου στη δε, δεύτερη περίπτωση στα πρακτικά μαθήματα στη θετική κατεύθυνση ήταν πολύ πιο δύσκολα. Ακολούθησα τη θετική κατεύθυνση παρότι ήταν πολύ πιο δύσκολη γιατί ήταν ένα επάγγελμα της εποχής. Γιατί υπάρχει μία σχέση, μία σύνδεση, τι επιστήμη θα ακολουθήσουμε και τι επάγγελμα θέλουμε να κάνουμε. Σίγουρα όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ και, και εσείς τα, κάθε μέρα έχετε ε, συνεχώς μέσα σας διάφορες αλλαγές, διάφορες κλήσεις όσον αφορά το τι θα ακολουθήσετε, ε, ωραία είναι σαν συμβουλές. Γνώμη μου είναι να ακούσετε πρώτα τον εαυτό σας. Τι θέλετε εσείς, γιατί εμείς ως γονείς μπορεί να θέλουμε κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές σας αγχώνουμε κιόλας με όλα αυτά τα οποία ε, θέλουμε για εσάς. Φυσικά θέλουμε το καλύτερο. Πρώτα να είστε δυνατές, να είστε δυνατοί, να είστε ε, καλά παιδιά. Ε, και μετά φυσικά να πετύχετε τον στόχο τον οποίο έχετε στο μυαλό σας. Και εγώ έχω μια κόρη η οποία είναι δευτέρα λυκείου και Κακώς δεν την έφερα σήμερα εδώ. Δεν ήρθαμε μαζί για να παρακολουθήσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που πιστεύω ότι θα είναι έναυσμα για νέους προβληματισμούς πάνω σε αυτά τα οποία σκέφτεστε να ακολουθήσετε. Αυτό που θα σας δώσω σαν συμβουλή εγώ σαν παλαιότερος είναι να διαχειριστείτε το χρόνο, να διαχειριστείτε το άγχος, αυτό θα σας το πούνε οι ειδικοί, να έχετε ένα δημιουργικό άγχος, όπως το λέμε, και πιστεύω ότι με μια καλή προετοιμασία, με ένα δημιουργικό άγχος για κάτι καλύτερο και με μια καλή προσπάθεια των καθηγητών, των φροντιστήριων, γιατί πιστεύω ότι είναι της εποχή τα φροντιστήρια και οι περισσότεροι τα ακολουθείτε, και των ειδικών που σας κάνουν τα μαθήματα τα ειδικά, πιστεύω ότι θα πετύχετε τους στόχους σας. Ε, δεν χάθηκε όμω ο κόσμο εάν τυχόν δεν πετύχετε στη μια σχολή την οποία θέλετε και πετύχετε σε μια άλλη. Αρκεί αυτό που ε, θα πετύχετε να σα αρέσει, να σα καλύψει ε, ω άτομα και να μπορέσετε αργότερα ε, ω νέοι επαγγελματίε, αφού τελειώσετε το πανεπιστήμιο ή οποιαδήποτε τεχνολογική σχολή, αυτό που θα κάνετε να το κάνετε με όρεξη να δημιουργήσετε τη δική σας οικογένεια τη δική σας αποστολή που πιστεύω ότι είναι μια αποστολή αυτό που κάνουμε και μέσα από το επάγγελμα και μέσα από όλα αυτά θα προκύψουν ό,τι δυνατό καλύτερο για τον κάθε ένα και την κάθε μία να έχετε καλή επιτυχία εύχομαι να πάνε όλα καλά και του χρόνου να είστε Νέοι φοιτητέ αλλά και οι μικρότεροι από εσά παρακολουθώντα αυτή τη συζήτηση να προβληματιστούν στην τρίτη λυκείου, γιατί μπορεί να έχει δευτέρα λυκείου εδώ, ώστε να κάνουν τι καλύτερε επιλογέ προετοιμαζόμενοι καλύτερα με αυτά τα οποία θα λεχθούν εδώ πέρα. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για αυτή την, ε, ε, να μην το πω, την εσπερίδα να πω. Ε, που αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό του επαγγελματικού προσανατολισμού. Να είστε όλοι καλά, δυνατοί και δυνατές και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή μας, τον κύριο Λεονταρίδη. Στη συνέχεια, δήμαρχε, τον κύριο Κοτσάκη Γεώργιο, τον δήμαρχό μας. Καλησπέρα σε όλους σας με τη σειρά μου σεβασμιότατε, σεβασμι πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε πρόεδρε της σχολικής επιτροπής, ε, εγώ πρέπει να συγχαρώ και είναι υποχρέωσή μου να το κάνω το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων γιατί πήρε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική απόφαση ε, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν άποψη για αυτό που θα συζητηθεί να εκφράσουν αυτό που θα είναι η συμβουλή και στήριξη των παιδιών μας. Όλοι περάσαμε από αυτές τις διαδικασίες, από αυτά τα στάδια και εγώ προσωπικά ήθελα να γίνω γιατρός, το είχα ξεκαθαρίσει από μικρός θα πω. Βέβαια σε αυτή τη διαδρομή ακολούθησα και άλλους δρόμους για άλλους λόγους και για άλλες συνθήκες. Στο τέλος κατάφερα να γίνω αυτό που ήθελα και με αφορμή αυτό να σας πω ότι... Εάν διεκδικήσετε αυτό που αγαπάτε σε αυτό που προσανατολίζεστε, θα πετύχετε. Και θεωρήστε ότι η ζωή μας είναι ένας διαρκής αγώνας ή να το πω με αθλητικούς ή ποδοσφαιρικούς όρους ένα πρωτάθλημα. Στο τέλος, να κάνουμε το ρεζουμέ και να δούμε ότι οι νίκες θα είναι πολύ περισσότερες από τις ήτες. Γιατί στη ζωή μας δεν μπορούμε να νικάμε πάντοτε αλλά πρέπει να είμαστε οπλισμένοι και για τις ήτες που πιθανόν να συμβούν. Δεν είναι μόνη η δική μας διάθεση και θέληση που καθορίζει την πορεία των πραγμάτων. Είναι ένα σωρό συγκυρίες και άλλες προϋποθέσεις και άλλες συνθήκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να οπλιστούμε και με αυτήν τη σκέψη ότι ναι μπορεί να συμβούν και κάποιες ήτες, όμως δεν πρέπει να κάνουμε πίσω στην ήττα θα πρέπει να διεκδικήσουμε την επόμενη φορά τη νίκη. Αυτό ισχύει για όλους μας. Για σας όμως που είστε τώρα σε ένα στάδιο μεταβατικό, σε ένα στάδιο που θα σας δώσει την ευκαιρία του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο να ανοίξετε τα φτερά σας, να ζήσετε αλλιώς, να δημιουργήσετε τον εαυτό σας, πρέπει να είστε πάντα οπλισμένοι με πολύ κουράγιο. Και βέβαια, σε αυτή τη διαδρομή θα πω είναι απαραίτητη και η παρουσία, η στήριξη, η συμπαράσταση των γονιών σας, του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Γιατί την αγωνία που ζουν τα παιδιά μας, τη ζούμε και εμείς οι ίδιοι. Άρα και εμείς πρέπει να οπλιστούμε με τις γνώσεις και τις συμβουλές που θα μας δώσουν οι ειδικότεροι για αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, πρέπει να ακούμε τους ειδικού για αυτά που θα μας πούν και πώς λοιπόν θα διαχειριστούμε αυτό που θα δώσει φτερά για το μέλλον των παιδιών μας. Να ευχηθώ σε όλους μας να έχουμε πολύ κουράγιο, ψύχρεμη σκέψη για να τα καταφέρουν τα παιδιά μας και μαζί με αυτούς να, χαρούμε κι εμείς. Λοιπόν, θα συγχαρώ και πάλι την Σχολική Επιτροπή, το Σύλλογο Γονέων και Κιδεμόνων, γιατί είναι μια πάρα, πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε για να οπλίσει Όλους μας με τις απαραίτητες συμβουλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμαρχό μας. Ε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ε, α, τώρα θα ξεκινήσουμε την, ε, την, ομιλία με την κυρία Πινελόπη Μαντζαρίδου, ψυχολόγο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια το λόγο θα έχει ο κύριο Ατλάση Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Λέγω Μαντζαρίδου Πινελόπη, είμαι ψυχολόγο και συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Σύλλογο Γονέων και Κυδημόνου για την πρόσκληση είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο, τον Σεβασμιότητο διότι μιλήσατε πολύ όμορφα για αυτό το θέμα και μου δώσατε εξαιρετική πάσα για να αρχίσω και τη δική μου εισηγήση. Ακούστηκε λοιπόν μία πολύ σωστή έκφραση, το δημιουργικό άγχος. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο διότι σε μία περίοδο όπως είναι οι εξετάσεις είναι φυσιολογικό να βιώνει το παιδί αλλά και όλη η οικογένεια έντονα συναισθήματα. Ε, τα ονομάζουμε άγχος. Εγώ θα ήθελα να το ονομάσω αγωνία γιατί είναι μία αναμενόμενη και φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε μία ψυχοπιστική συνθήκη, όπως είναι η προετοιμασία για τις εξετάσεις και το να περάσουμε στο πανεπιστήμιο και ξεκινάει καθώς πλησιάζουμε στις εξετάσεις, κορυφώνεται κατά την περίοδο των εξετάσεων και στη συνέχεια σβήνει. Παρατηρούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια φυσιολογική διακύμανση, δεν είναι μια κατάσταση η οποία υφίσταται επιμονή μου βάσεως, Επομένως είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε και να περιμένουμε ότι θα υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα και να μην μας τρομάζουν, διότι μας βοηθούν να βελτιωθούμε, να αναπτύξουμε τεχνικές και μεθόδους να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ε, άλλωστε, πρόκειται για μια ανεκτή και διαχειρίσιμη κατάσταση, ένα ανεκτό και διαχειρίσιμο συνέστημα που δεν παραλύει το παιδί που το νιώθει. Ε, και θα λέγαμε ότι έχει και ένα προστατευτικό ρόλο, διότι στην πραγματικότητα μας επιτρέπει να, ε, να δούμε ε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι μπορούμε να αποφύγουμε την επόμενη φορά σε αντίθεση με το άγχος, με την παθολογική, με την κλινική έννοια του όρου, που διαφοροποιείται από την απλή ανησυχία και την εγρήγορση που νιώθει το παιδί όταν προετοιμάζεται και διαβάζει για τις εξετάσεις. το άγχος με αυτή την έννοια είναι κάτι ε, α, περισσότερο απροσδιορίστο συχνά το άτομο δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς την είναι αυτό που φοβάται φοβάται την αποτυχία φοβάτε την αυτονομία ε, φοβάται την συνθήκη αυτή καθ' αυτή των εξετάσεων ε, η απειλή, το συνέστημα, η συναισθηματική αντίδραση συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις στα μάτια των τρίτων ε, μοιάζει υπερβολική ανάλογα με το, σε σχέση με το ερέθισμα που την προκαλεί. Και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι σε περιπτώσεις του κλινικού που λέμε εμείς άγχους ε, αυτή η κατάσταση υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω των έξι μηνών, ακόμα και όταν ε, παρέρχεται ο κίνδυνος που είναι οι εξετάσεις. Εκεί, επιμένως, θα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε τι μπορεί να συμβαίνει, μήπως τελικά δεν έφταγαν οι εξετάσεις, μήπως είναι κάτι άλλο. Ε, σαφώς, σε αυτή την περίπτωση, η καθημερινότητα του ατόμου δυσχεραίνεται. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα. Το παιδί, σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι δεν μπορεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ να θέσει και να ε, επιτύχει τους στόχους ε, και ίσως και να ανταπεξέλθει σε, σε καθημερινές δραστηριότητες Απλά πράγματα, ακόμη και από το να σηκωθεί, ας πούμε, να βγει από το δωμάτιο ή βλέπουμε ότι επηρεάζεται πολλές φορές σε αυτή την περίπτωση η κοινωνικότητα του παιδιού. Ε, γιατί είναι μια εξαντ... ένα συνέστημα εξαντλητικό, συναισθηματικά και σωματικά. Ε, μερικά χαρακτηριστικά λίγο επιμέρους γιατί στην κλινική πράξη διαχωρίζουμε το άγχος σε διάφορες κατηγορίες όπως είναι η φοβία, το άγχος αναμονής, το γενικευμένο άγχος, κρίση πανικού κτλ. Μερικά ορισμένα χαρακτηριστικά έτσι για να μπορούμε να παρατηρούμε και να ε, ε, να τα αναγνωρίζουμε είναι κάποια ψυχολογικά συμπτώματα όπως είναι εσωτερική ένταση, αναβλητικότητα σε μεγάλο βαθμό και λίγο εδώ θέλω να διευκρινίσω ε, δεν αναφέρομαι στην αναβλητικότητα που λίγο πολύ όλοι μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια με ένα έργο που μας αγχώνει που δεν μας είναι και πολύ ευχάριστο. Επομένως, προσπαθούμε λίγο να το αποφύγουμε, λίγο να βάλουμε, αλλά τελικά ε, καταφέρνουμε να το βγάλουμε εις πέρας. η ανιβλητικότητα στο παθολογικό άγχος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, παραλή. Τελικά το παιδί μπορεί να, ή το άτομο γενικότερα να απομονώνεται και καθίσταται αδύνατο να ολοκληρώσει κάποιο έργο. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε ευερεθιστότητα, αίσθημα ντροπή, ψυχοκινητική διέγερση, υπερπροσεξία, υποπροσεξία, όταν λέω υποπροσεξία εννοώ τη διάσπαση προσοχή σε μεγάλο βαθμό, διαταραχές μνήμης, αϊπνία και άλλα, ε, λατωμένη όρεξη παρατηρούμε σε περιπτώσεις οξέως άγχους, ενώ συναισθηματική υπερφαγία, δηλαδή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού υψηλή θερμιδικής αξίας, βλέπουμε σε περιπτώσεις χρόνιου άγχους και σωματικά συμπτώματα, όπως είναι ταχυκαρδία, δύσπνοια, εφίδρωση και άλλα. Ε, στην, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, τις περιπτώσεις του αναμενόμενου, του δημιουργικού, του παραγωγικού άγχους, που εγώ το ονομάζω αγωνία, δεν χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είπαμε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού ε, και δεν χρειάζεται να το αποφύγουμε. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να το βιώσει. Ε, στην περίπτωση όμως του άγχους με την, με την παθολογική, αν μου επιτρέπετε ε, να το πω έννοια, ε, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι σε αυτή την κατάσταση συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια και ως, το, ως προς την αντιμετώπιση του, αλλά και μερικές φορές στο πώς τελικά δημιουργείται αυτό το άγχος. Ε, δηλαδή, αποφεύγουμε λίγο να εξετάσουμε το ζήτημα ατομικά. Ε, μπορεί το σύμπτωμα να το εμφανίζει το παιδί, αλλά με κάποιον τρόπο ε, θα συμμετέχει όλη η οικογένεια σε αυτό. Και το σχολείο, βέβαια. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ε, ένα έντονο άγχος. Τα σενάρια είναι πολλά. Είναι ε, λίγο δύσκολο να τα καλύψουμε φυσικά όλα σε μία... Ε, εισηγήση, αλλά σε γενικές γραμμές ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συχνά βλέπουμε εμείς ψυχολόγοι μια μεγάλη επιθυμία για αυτονομία, για ανεξαρτητοποίηση. Πόσα περιθώρια υπάρχουν, δίνει η οικογένεια για αυτονομία του παιδιού, για να γίνει ανεξάρτητο. Πώς αντιλαμβάνεται ο γονιός την αυτονομία, πώς αντιλαμβάνεται το παιδί. Είναι μια ηλικία που άλλωστε είναι φυσιολογικό τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να διεκδικούν την αυτονομία τους. Ε, συχνά επίσης βλέπουμε συγκεχημένα όρια στην οικογένεια που αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο ο, δεν είναι ξεκάθαρη η ρόλη σε αυτή την οικογένεια και πολλές φορές ο ένας μπλέκεται ας πούμε στα πόδια του άλλου ε, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και αυτό δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις. Και μια και λέμε για συγκρούσει, είναι ένα ε, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο ε, η σύγκρουση του καθήκοντος με την προσωπική επιθυμία. Αυτό που πριν από λίγο αναφέρθηκε, ότι εγώ ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή, ενώ οι γονεί μου, που είχαν την προσδοκία από μένα να, να περάσω σε μία άλλη σχολή. Ε, αν... Ε, το παιδί αισθάνεται ότι πρέπει να υπακούσει σε αυτό το καθήκον, ότι είναι χρέο του, ότι οφείλει σε αυτήν την οικογένεια να ακολουθήσει ας πούμε, μια καριέρα που κατά τα άλλα δεν το εκφράζει καθόλου, αυτό μπορεί να προκαλέσει μια αγχώδη συμπτωματολογία. Καταλαβαίνετε τι προσδοκίε και απαιτήσει. Εξυπακούεται ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Επομένω, επειδή το, ο μεγαλύτερο αδερφό τα καταφέρνει με τον άλφα τρόπο, δεν σημαίνει ότι ο, ο μικρότερο θα, θα λειτουργήσει το ίδιο. Εκεί πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά μα για αυτό που είναι. Και σε γενικές γραμμές συχνά πίσω από την ανάπτυξη μιας αγχώδους συμπτωματολογίας κρύβονται προβλήματα σχεσιακά. Αυτό είναι λίγο, εν, λίγο θολό το τι σημαίνει, είναι λίγο γενικό, αλλά ας πούμε ότι <coughs> ε, καμιά φορά... Ε, η ανάπτυξη ενός ε, τέτοιου συμπτώματος φέρνει την οικογένεια στην πόρτα του ειδικού και ψάχνοντας τελικά γιατί μπορεί να είναι ένα ανεξήγητο κατά τα άλλα σύμπτωμα ένας μαθητής, μια μαθήτρια που τα πηγαίνει πολύ καλά κατά τα άλλα ξαφνικά να εμφανίσει πάρα πολύ έντονο άγχος. Και είναι πιθανό να ανακαλύψουμε ότι ε, μπορεί να πρόκειται για παραδείγματος χάρη για, ένα, για μια απώλεια, για ένα πένθος που δεν έχει επεξεργαστεί ή, ξέρω εγώ, προβλήματα σχεσιακά στο, στο ζευγάρι, στους γονείς ή μπορεί να είναι μια περίπτωση κακοποίησης, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Θα πρέπει να το εξετάσουμε κάθε φορά εξειδικευμένα. Σε γενικές γραμμές, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες, γιατί, ε, όπως είπα, ε, κάθε περίπτωση την εξετάζουμε διαφορετικά και αναλυτικά... Ε, είναι για τα άτομα τα οποία είναι φύση αγχώδη και τώρα πάλι επανέρχομαι περισσότερο στο κομμάτι της αγωνίας και όχι του παθολογικού άγχους μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι από τη φύση του αγχώδες αλλά τελικά με κάποιον τρόπο τα καταφέρνει, τα καταφέρνει ε, να, να θέτει μικρούς και εφικτούς στόχους, να σπάει τη δουλειά σε, μικρά, ε, σε μικρότερα βήματα. Όσο πιο συγκεκριμένος και, συγκεκριμένο και μικρά είναι τα βήματα, τόσο λιγότερο τρομακτικά είναι. Αναγνωρίζουμε βεβαίως όλες τις μικρές νίκες. Ε, δεν μπορεί να είναι μικρή νίκη, αλλά δεν πάει να είναι νίκη. Ε, ε, αν είναι δυνατόν, γράφω, προειδοποιούμε το άτομο για ενδεχόμενε αλλαγέ στη ρουτίνα. Είναι πολύ σημαντική η ρουτίνα και η σταθερότητα στο πρόγραμμα για τα παιδιά τα οποία είναι αγχώδη. Μπορεί μια αλλαγή που θα προκύψει τελευταία στιγμή να, είναι, να προκαλέσει μια αναστάτωση, μια ανασφάλεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αν, μπορούμε να προειδοποιούμε εγκαίρω και να συζητούμε με το παιδί για την επικείμενη αλλαγή και πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε πούμε, το πρόγραμμα αναλόγως καλύτερα. Δείχνουμε εμπιστοσύνη φυσικά στο παιδί και γενικά στον, στο άτομο που βιώνει το άγχος γιατί τα, τα άτομα τα οποία είναι αγχώδη από τη φύση τους δεν έχουν και μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Λίγο πάσχουν στο κομμάτι της ε, αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Επομένως επιβραβεύουμε την προσπάθεια του παιδιού. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στη, σε αυτό που, που, στην προσπάθεια που καταβάλει και στις ικανότητες που διαθέτει. Και είναι μια ευκαιρία να αγκαλιάσουμε και το, και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Γιατί αποτυχία δεν σημαίνει να συζητήσουμε δηλαδή με το παιδί τι, 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 θα συμβεί, τι, πώς βλέπουμε και το σενάριο του ας πούμε, να μην περάσει στη, στην, πρώτη του στη σχολή, να μην περάσει και καθόλου ας πούμε, με, την, με την πρώτη προσπάθεια. Ε, αποτυχία δεν σημαίνει ότι ανικανότητα. Αποτυχία δεν σημαίνει απόρριψη. Ε, συζητώντας αυτά τα θέματα αμέσως ε, καθιδρύεται ένα ε, έδαφος ασφάλειας. Αποφεύγουμε βέβαια να πούμε την ε, υπέροχη αυτή η ατάκα να αγχώνεσαι γιατί προφανώς το άτομο που αγχώνεται, κα, αναγνωρίζει ότι αγχώνεται προφανώς και δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση αλλά με κάποιον τρόπο γίνονται έτσι τα πράγματα και νιώθει έτσι. Είναι προτιμότερο να, να, να ρωτήσουμε το παιδί ε, και αυτό βέβαια είναι ένας κανόνας που ισχύει για όλες τις ηλικίε. Ε, προτιμότερο να πούμε πώς αισθάνεσαι. Θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό όταν έχεις εσύ διάθεση. Και να ρωτήσουμε με ποιον τρόπο θέλεις να σε βοηθήσω. Ε, πώς θέλεις να σε βοηθήσω, πώς θέλεις να σταθώ δίπλα σου. Ε, αποφεύγουμε να δώσουμε ε, μασημένη τροφή τις δικές μας λύσεις. Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε στο παιδί να να συζητήσει μαζί μας πώς θα ήθελα να γίνουν τα πράγματα. Γιατί αυτό που δουλεύει για μένα μπορεί για τον φίλο μου να μην δουλεύει. Επομένως, ανακαλύπτουμε μαζί τις λύσεις. Εννοείται ότι ακούμε με προσοχή τι νιώθει το παιδί. Και δεν υποτιμούμε αυτό που αισθάνεται, γιατί οποιοδήποτε συνέστημα ε, κανένα συνέστημα μάλλον δεν είναι λάθος ή σωστό. Ε, μπορεί να φαίνεται υπερβολικό τη δεδομένη στιγμή, αλλά σημασία έχει το υποκειμενικό βίωμα. Ε, αναστοχαζόμαστε πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Προσπαθώντα να κατανοήσουμε ποιον τρόπο συμμετέχει ο καθένα, ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγα προηγουμένω, ότι με κάποιον τρόπο συμμετέχουμε, ενισχύουμε ή επιδεινώνουμε μια κατάσταση. Επομένω, είναι καλό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε πώ όλοι συμμετέχουμε σε αυτό. Κάποιε φορέ, βέβαια, τα πράγματα έρχονται έτσι και δεν βγαίνει και πολύ άκρη. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι βέβαια να αναζητήσουμε βοήθεια. Και βεβαίως θυμόμαστε ότι ε, η φάση αυτή των ε, πανελληνίων, των εξετάσεων γενικά είναι μια πάρα πολύ κουραστική περίοδος. Νομίζω ότι όλοι όσοι την έχουμε περάσει δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Σηματοδοτεί... Ε, Μία μετάβαση από ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής που είναι η μαθητική ζωή που κλείνει και ε, περνάμε σε, ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο που είναι η ενήλικη ζωή. Ε, το παιδί προσπαθεί να ανακαλύψει πλέον τον εαυτό του, να σταθεί στα πόδια του, παίρνει τις αποστάσεις του από τους γονείς και όπως κάθε μετάβαση προκαλεί έντονα συναισθήματα διότι οι ρόλοι αλλάζουν, οι προτεραιότητες αλλάζουν και έτσι ε, δημιουργούνται έντονα συναισθήματα τόσο για, το, για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Και θα ήθελα εγώ κλείνοντας να πω ότι, στα παιδιά ότι ο, η πορεία που, που κάνουμε για την επίτευξη ενός στόχου δεν είναι ευθεία. Ε, μπορεί να έχει πτώσεις, μπορεί να έχει πισουγυρίσματα μπορεί να έχει παρακάμψεις. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φυσιολογικό, έτσι είναι η ζωή ε, και δεν το βάζουμε κάτω. Με κάποιον τρόπο θα φτάσουμε στον στόχο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Ε, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων. Ε, συγχαίρω και το Σύλλογο και το Δήμο. Ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ την κυρία Τσακνίδου, που εμπνεύστηκε αυτή την εκδήλωση και έχει συμβάλει τα μέγιστα για να γίνει. Ε, όπως το ανέφερε και η ομιλήτριά μας εδώ, ε, συγγνώμη που δεν ξέρω που το όνομά σας, η κυρία Δώρα, ε, η γενέτηρά μου είναι η κοίμηση και γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ρωτήσω λίγο, εδώ βλέπω χαίρομαι που έχουμε παιδιά, να ρωτήσω πόσα παιδιά αλφα λυκείου είναι εδώ σήμερα. Λίγα παιδιά. Α, σηκώνουν. Ωραία, ωραία. Έχουμε καμιά δικαρία παιδιά. Βίτα λικίου πόσα παιδιά έχουμε. Α, περισσότερα. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Και γάμα λικίου είναι και τα περισσότερα λογικό γιατί του απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Από τη γάμα λυκείου τώρα να ρωτήσουμε πόσα παιδιά, θα πάνε, πόσα παιδιά πηγαίνουν θεωρητικοί. Μάλιστα. Μαζί και με τη ΒΙΤΑ λυκείου που είναι θεωρητική. Μάλιστα. Έχουμε πολύ και θεωρητική εδώ στην Ηράκλεια. Ε, δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, πολυτεχνείο και υπολογιστέ. Τι, ένα παιδί μόνο. <laughs> Δε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, μάλιστα. Ένα παιδί εκεί πίσω. Δεύτερο. Ωραία, ωραία, ωραία. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιατρικέ σχολέ υγεία. Έχουμε εδώ ένα σκληρό πυρήνα στο κέντρο. Και τέταρτο, οικονομολόγου και πάλι πληροφορική. Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Από ΕΠΑΛ, τι έχουμε εδώ, για να δω. Α, έχουμε κάποια παιδιά από ΕΠΑΛ. Πολύ ωραία. Πολύ ε, ωραία. το ρωτάω γιατί με βοηθάει πολλέ φορέ να προσαρμόσω τι τοποθετήσει. Γι' αυτό και έτσι θέλω να δω. Να το κλείσω αυτό να μικροφωνίζει. Λοιπόν, Καταρχήν να πω ένα σημαντικό στατιστικό το οποίο δείχνει αυτό που μας είπε εδώ και ο Σεβασμιότατος ότι άκουσε από κάποιες περιπτώσεις ότι τα παιδιά παράτησαν τις σχολές τους. Πράγματι, συμβαίνει συχνά. Υπάρχουν έρευνες πολλές σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, αυτή είναι εδώ δείχνω τώρα, ότι ρωτήθηκαν περίπου 1.500 άτομα αν τώρα κάνατε ξανά, δηλαδή πήραν τα παιδιά το πτυχίο του στα 22 και ερωτήθηκαν αν τώρα κάνατε ξανά μηχανογραφικό δελτίο, θα επιλέγατε τη σχολή που μόλι αποφοιτήσατε. Εφτά στα 10 άτομα, στα 22-23 με το πτυχίο στο χέρι, είπαν όχι. Κάνανε λάθο επιλογή, δηλαδή παραδέχονται ότι δεν ήμουν στη σχολή. Έβγαλα μια σχολή που δεν την ήθελα. Βέβαια και αυτό είναι καλό που λέω σεβασμιότατο, ότι φύγανε τα παιδιά και αυτό που λέει πάλι ο Σεβατιμόδο, ότι του είπε αφήσει να κάνουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, η έρευνα ίδια συνεχίζει και ρωτάει. Δηλαδή, πήρε το πτυχίο σου και τελείωσε από μια λάθο σχολή. Αυτοί οι 7 στου 10, πώ χωρίζονται με τη δεύτερη ερώτηση, έλεγε Τι συνέβη και έγινε λάθο. Οι 3 στου 7 είπαν Δεν ήξερα τι ήθελα στα 18. Και είναι λογικό. Είναι αληθινό. Είναι υπαρκτό. Πολλέ φορέ τα θέλω, δεν είναι καν δικά μας. Λοιπόν, ενώ τα άλλα τέσσερα στα εφτά παιδιά είπαν ότι νόμιζα ότι η σχολή που έχω επιλέξει είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ρωτάμε τα παιδιά ε, τι ήθελε να περάσει, τεχνολογία τροφίμων. Τεχνολογία τροφίμων, ωραία. Και δεν είχα τα μόρια για να μπω στη τεχνολογία τροφίμων. Γιατί δεν δήλωσε τη γεωπονία. Μα δεν ήθελα να γίνω γεωπόνο. Ναι, αλλά η γεωπονία έχει στοιχειοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα και τεχνολόγου τροφίμων. Άρα δεν ήξερε το άτομο αυτό ότι συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, ότι, ότι μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, σχετικά τώρα με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι ένα πολύ 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 ευρύ θέμα. Πράγματι, υπήρχε και ω μάθημα στο παρελθόν. Ε, βέβαια, δεν είναι αυτή η προσέγγιση του ω μάθημα. Γιατί τα παιδιά ω μάθημα το βλέπουν ότι έχω έναν καθηγητή, θα μου διδάξει μία ύλη, εγώ θα πρέπει ενδεχομένω να εξεταστώ. Όχι, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά τέλο πάντων, φεύγω από εκείνη την περίοδο που ήταν μάθημα. Οι δύο βασικοί πυλώνε που διέπουν τη διαδικασία που λέγεται επαγγελματικό προσανατολισμό είναι πρώτον η αυτογνωσία και δεύτερον η ενημέρωση. Εμεί ασχολούμαστε, αυτή η εκδήλωση αποσκοπεί στο δεύτερο κομμάτι, την ενημέρωση. Θα θίξουμε όμω και μερικά στοιχεία του πρώτου σημείου που λέγεται αυτογνωσία. Πάω λίγο στο κομμάτι αυτό. Τι κάνει δηλαδή ένα σύμβολο επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθάει το άτομο να δει τον εαυτό του. Να τον δει τον εαυτό του και να διαχειριστεί το κομμάτι αυτού που, αυτό που λέγεται επιλογή σπουδών. Εκεί προσπαθεί να παντρέψει τρία πράγματα. Το είμαι, το μπορώ και το θέλω. Είναι διαφορετικός ο Κώστας και διαφορετική η Μαρία. Δηλαδή, είναι διαφορετικά άτομα. Έχουν άλλο προφίλ προσωπικότητας. Έχουν άλλες κλήσεις, έχουν άλλα ταλέντα. Μπορώ, τι σημαίνει. Μπορεί να θέλω να γίνω μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά δεν πάω καλά στο ποδόσφαιρο. Άρα πάει να πει ότι δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό. Το μπορώ σημαίνει να έχω και την ικανότητα να το κάνω. Το θέλω, το θέλω είναι και το πιο επισφαλέ. Παρ' όλα αυτά θέλει παρακολούθηση. Δηλαδή το θέλω είναι τα ενδιαφέροντά μα. Ενδιαφέροντα σημαίνει θέλω κάτι, αλλά κοιτάξτε είτε, ήδη το έθιξε και η κυρία Μαντζαρίδου. Πολλέ φορέ τα ενδιαφέροντά μα δεν είναι αυτά που φαίνονται ή που δηλώνονται. Για παράδειγμα, έχουμε δηλαδή, όπω λέμε στη συμβουλευτική, διαφορετικά δηλωμένα ενδιαφέροντα και καταγεγραμμένα ενδιαφέροντα. Πάω στον γιατρό και λέω: Γιατρέ, πονάει το πόδι μου. Α, πολύ ωραία. Για να κάνουμε μια κτηνογραφία και βρίσκουμε μια κύλη στη μέση. Τι έχουμε εδώ, Έχουμε ένα άλλο σύμπτωμα, έχουμε ένα άλλο δηλωμένο σύμπτωμα και άλλο καταγεγραμμένο. Αυτό συμβαίνει και στη συμβουλευτική. Που πολλέ φορέ έχουμε συμφωνία όμω. Δηλαδή να είναι το ίδιο. Πάντω αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα ενδιαφέροντα μεταβάλλονται. Ενδιαφέροντα μεταβάλλονται σημαίνει ότι εμεί οφείλουμε να τα παρατηρούμε, να τα ποσοτικοποιούμε, να τα σταθμίζουμε. Άρα, λοιπόν, πολύ δε περισσότερο των εφήβων τα ενδιαφέροντα μεταβάλλονται. Λέμε, λοιπόν, θέλω κάτι στα 18, αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή, στα 20 μπορώ να θέλω κάτι άλλο. Εμεί οφείλουμε να τα παρατηρούμε. Μία άλλη έρευνα που έρχεται από την Οξφόρδη μα δείχνει ότι. Οι μετρήσει γίνανε και ονομάζονται επίπεδα ευτυχία ή ικανοποίηση από ένα σύνολο επιλογών. Τι φαίνεται λοιπόν στην έρευνα αυτή, ότι ένα βασικό, το πιο βασικό, η βασική μερίδα του λέοντος εδώ είναι η επαγγελματική ικανοποίηση, συμβάλλει δηλαδή τα μέγιστα, κατά το 70%, σε αυτό που λέμε ευτυχία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι ασήμαντο ο επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Να μην ξεχάσω να πω ότι η εκδήλωση καλύπτεται από το τοπικό κανάλι επιλογέ. Έτσι, η κόρη του κυρίου Λονταρίδη, έφυγε ο κ. Λονταρίδη, δεν μπορεί να τη δει, αλλά μπορεί και κάποιο άλλο φυσικά να τη δει, αν θέλει την εκδήλωση. Ε, το αναφέρω γιατί μπορεί κάποιο να μην μπορεί να είναι εδώ και να θέλει να το πείτε. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, πάω σε ένα, σε ένα θέμα πολύ πολύ σημαντικό που λέγεται επαγγελματική ικανοποίηση. Δηλαδή, η ιεράρχηση των επαγγελματικών μα αξιών. Η επαγγελματική ικανοποίηση σήμερα είναι ένα μετρήσιμο. Μπορούμε να τη μετρήσουμε την επαγγελματική ικανοποίηση. Δηλαδή, αναφέρω μερικέ επαγγελματικέ αξίε. Οι αμοιβέ. Είναι σημαντική η επαγγελματική αξία, αλλά λέει κάποιο άλλο, Εμένα δεν με πειράζει να παίρνω πολλά λεφτά. Θέλω να έχω καλό περιβάλλον. Καλού συναδέλφου, να έχω. Άλλο λέει, Θέλω να έχω εξέλιξη. Δεν θέλω να κάνω συνέχεια τα ίδια. Θέλω προοπτική να εξελίσσομαι. Άλλο λέει ότι θέλω ασφάλεια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θέλω ένα ανασφαλέ περιβάλλον. Θέλω να έχω τη σιγουριά του μόνιμου μισθού. Αυτή είναι μια επαγγελματική αξία. Και πάρα, πάρα πολλέ επαγγελματικέ αξίε οι οποίε ιεραρχούνται. Μπορούν να ιεραρχηθούν και να μετρηθούν. Λοιπόν, τι κάνει η ψυχομετρία. Η ψυχομετρία είναι μια επιστήμη η οποία μπορεί να ποσοτικοποιήσει Στάσει, συμπεριφορέ, συναισθήματα. Δηλαδή, μπορεί να δώσει ποσοτική διάσταση σε κάτι φαινομενικά ποιοτικό. Η Μαρία αγαπάει τη μαμά. Το μετράμε το συνέστημα και το βρίσκουμε 8 στα 10. Η μαμά αγαπάει τη Μαρία. Το μετράμε και το βρίσκουμε 10 στα 10. Δηλαδή, τι κάναμε. Σε κάτι φαινομενικά ποιοτικό, δώσαμε ποσοτική διάσταση. Αυτό κάνει η ψυχομετρία. Είναι μια μεγάλη επιστήμη. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μα δίνει πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλέ εταιρείε εκεί έξω, δεν προσλαμβάνουν αν δεν κάνουν μετρήσει ψυχομετρικέ για να προσπαθήσουν να δουν το άτομο που έχουν απέναντί του. Ωστε ε, για να το τοποθήσουν και στο κατάλληλο τμήμα, στα departments. Ε, ναι, τα τέσσερα επαγγελματικού προσανατολισμού που τα έχουμε ακούσει φυσικά, HR Human Resources, δηλαδή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εταιριών. Δηλαδή, δηλαδή ο Νίκο είναι πολύ καλό στι πωλήσει, είναι πολύ επικοινωνιακό. Πρέπει να φύγει από την αποθήκη. Έχει ταλέντο ο άνθρωπο. Βγάλει τον εκεί μπροστά. Ενώ ο άλλο είναι πολύ οργανωτικό και δεν το έχει πολύ αυτό το κομμάτι τη επικοινωνία. Πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Μα ζητάνε λοιπόν πάρα πολλέ εταιρείε να κάνουμε αυτό το κομμάτι τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και να τοποθετήσουμε τα άτομα στι κατάλληλε θέσει. Και φυσικά χρησιμοποιούνται Πάρα πολύ στην αστυνομία και στο στρατό, στην επιλογή στελεχών. Εκεί τα πράγματα είναι επικίνδυνα, θα πάρουμε όπλο. Άρα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον θα το δώσουμε. Χρησιμοποιούνται λοιπόν και εκεί. Το πρόβλημα με τα ψυχομετρικά εργαλεία είναι ότι πολλέ φορέ να πω θεοποιούνται. Α με επιτραπεί λίγο η έκφραση. Δηλαδή, ε, δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό σίγουρα. Το να έχει ένα καλό μαγνητικό τομογράφο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σου κάνει μια διάγνωση. Αλλά τη θεραπεία θα τη σχεδιάσει πάλι ο γιατρό. Πολύ συχνά ακούμε σε σχολεία, σε φροντιστήρια, δεξιά-αριστερά, έκανε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Άρα έχει ασχοληθεί έχει κάνει, λέει, έχει κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή έχει κάνει ένα τεστ, το συμπλήρωσε και γίνεται αυτή η ταύτιση εδώ δηλαδή συγχαίω με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που είναι μια ολόκληρη διαδικασία, είπαμε, ανάπτυξη αυτογνωσία, να δω τη στοιχεία του εαυτού μου και να μπορώ να παρατηρώ τον εαυτό μου και να μπαίνω στη θέση του οδηγού. Δεν είμαι συνοδηγό στο όχημα τη ζωή μου. Πηγαίνει ο Νίκο στη θεωρητική. Πάω κι εγώ που είμαι φίλο του Νίκου και εγώ στη θεωρητική, γιατί θέλω να είμαι το φίλο μου. Αλλά είμαι στη θέση του οδηγού του δικού μου οχήματο. Αυτό θέλω να σα πω για τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Φυσικά, ε, να πω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ πολύ ασαφές. Δηλαδή, δηλαδή έχετε μια εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού πιστοποιεί πολύ εύκολα κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο background σχετικό με, το, με τη διαδικασία και κάνουν μια διαδικασία πιστοποίησης κάποιων ορών, και τότε έχουν δικαίωμα να κάνουν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Δυστυχώ δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο στη χώρα μα στο σημείο αυτό. Και να πω και μια κουβέντα για τα ψυχομετρικά εργαλεία. Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού είναι χρήσιμα εργαλεία, είπαμε, αλλά για να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή τι να, πω, να αγοράσω μια ηλεκτρική σκούπα, βλέπουμε πόσα βατ είναι. Για να διαλέξουμε αυτοκίνητο, βλέπουμε πόσου ύπου είναι κάποια χαρακτηριστικά. Για να διαλέξουμε ψυχομετρικό εργαλείο, βλέπουμε τρία πράγματα. Τη στάθμιση, δηλαδή σε πόσο μεγάλο δείγμα σταθμίστηκε, βλέπουμε την αξιοπιστία, βλέπουμε και την εγκυρότητα. Απλώς ήθελα να δείξω έτσι δύο-τρία βασικά σημεία για να δείξω ότι ε, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που λέμε έκανα ένα απλό τεστ και τελείωσε. Τα είπα με τον καθηγητή μου ενδεχομένω. Δεν θέλω να θίξω τη δουλειά του καθηγητών προ Άλλωστε, αυτοί είναι που σηκώνουν όλο το φορτίο της διαδικασίας από το φιλότιμό τους και από την αγάπη τους για τα παιδιά. Απλώς πρέπει να πω ότι ε, νομίζω ότι πρέπει να πλαισιωθεί η διαδικασία αυτή στη χώρα μας. Είναι η ώρα να πλαισιωθεί και το πλαίσιο είναι σαφέ σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς χώρους. Λοιπόν, πάω λίγο στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Τα παιδιά έχουν σήμερα ενημέρωση. Μάλιστα, τόση πολλή ενημέρωση που από την πληθώρα ενημέρωση δεν μπορούν να επιλέξουν τα σωστά. Δηλαδή, έχουν το διαδίκτυο, έχουν τις εκδηλώσεις αυτές, που, που γίνονται, μπορούν να, αστραφούν, στραφούν, να δούνε πάρα πολλές πληροφορίες. Η ενημέρωση είναι το εύκολο κομμάτι της διαδικασίας. Να πω μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι σπουδέ και επάγγελμα. Λένε τα παιδιά, είμαι καλό στα μαθηματικά, άρα θα πάω στο δεύτερο πεδίο Άρα θα γίνω μηχανικό, άρα θα γίνω πολιτικό μηχανικό, άρα θα χτίζω σπίτια. Άρα δεν θα ασχοληθώ με τα μαθηματικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι πολλέ φορέ τα παιδιά συγχαίουν το εξεταστικό σύστημα, δηλαδή τα μαθήματα, δεύτερο επιστημονικό πεδίο, μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι καλό σε αυτά τα μαθήματα. Δεν βλέπω τον προορισμό που είναι τελικά το τμήμα πολιτικών μηχανικών, που έχει συγκεκριμένα, συγκεκριμένες απαιτήσει, όχι το κομμάτι των σπουδών. Το κομμάτι των σπουδών τελειώνει. Είτε είσαι 22, 23, 25, θα κατεβείς από αυτό το όχημα και θα ξεκινήσεις και θα ανοίξεις τα φτερά σου. Αλλά όταν ε, επιλέγεις με βάση το πρόγραμμα σπουδών ενδεχομένως της σχολής, έχεις πρακτικά κάνει ένα λάθος. Λες, θέλω για παράδειγμα να ζήσω τη ζωή μου στην Αθήνα. Πώ θα πάω στην Αθήνα, με αυτοκίνητο θα πάω, με τρένο θα πάω, με αεροπλάνο θα πάω. Έχω πάρα πολλού τρόπου να πάω. Ε, ουσιαστικά πρέπει να επιλέγει με βάση το τι θέλει να μείνει στην Αθήνα. Στην Αθήνα τι πρέπει να κάνει, να δει να δεις τα στοιχεία αυτή τη πόλη, να δει ε, τις τι συνθήκε ενδεχομένω, άλλα θέματα. Όχι το μέσο, το μέσο που λέγεται η σχολή που θα με πάει εκεί. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν με το μοντέλο τη 15η, τη 20η, όπω είναι και μια τεχνική που κάνουν εδώ οι ψυχολόγοι. Ε, δηλαδή, την εφαρμόζουν άλλωστε και στι συνεδρίε που κάνουμε τα παιδιά και εμεί, όταν κάνουμε συμβουλευτική στα παιδιά, του λέμε πώ φαντάζεσαι τον εαυτό σου όταν θα είσαι 30 χρονών. Και εκεί σου λέει, ξέρω εγώ, παντρεμένο, θα είμαι ελεύθερο, έχουν πλάκα αυτέ οι τοποθετήσει των παιδιών, ή σου λένε θα κάνω αυτό το επάγγελμα ή το άλλο. Φαντάζομαι, λέω πόσα λεφτά θε να βγάζει. Ξέρω εγώ, λέει πάρα πολλά. Λέω πόσα, 1500 ευρώ. <laughs> Πά πάρα πολύ γελάω με αυτό. Γιατί λέει, θέλω να βγάλσω, λέει πάρα πολλά. Λέω πόσα. <laughs> Τέλο πάντων, ε, θέλω απλώ να το διαχωρίσω αυτό το σημείο και να μην το ταυτίζουμε. Ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή, πάλι το έθιξε η κυρία Μαντζαρίδου σχετικά με, την, με τις δεύτερες και τρίτες επιλογές που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Λένε τα παιδιά, δίνω εξετάσεις. Ωραία, μπράβο. Είναι τώρα ε, 27 Νοεμβρίου, κανένα πρόβλημα. Τι θες να περάσεις, δεν ξέρω. Κανένα πρόβλημα. Τι γίνεται λοιπόν, Έρχεται η περίοδο των εξετάσεων. Φέτο ξέρετε πότε, παιδιά, είναι εξετάσει. 2 Ιουνίου. Έχουν οριστεί. Πρώτη φορά που έχουν οριστεί, πολύ νωρίτερα. Άλλε φορέ περιμένουμε το Πάσχα για να οριστούν. Έχουν οριστεί. 2 Ιουνίου ξεκινάνε. 10 Ιουνίου έχουν τελειώσει. Βάλα και τα ειδικά μαθήματα. 28 Ιουνίου έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί. Έχει έρθει ένα μήνυμα στο κινητό των παιδιών που έχουν κάνει την εφαρμογή, που έχουν εγγραφεί και λέει 14.200 μόρια. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά βρίσκονται κάτω από τα αναμενόμενα νούμερα που υπολόγιζαν. Δηλαδή υπολόγιζαν να βγάλουν 16.500 και έχουν βγάλει 14.200. Τότε, όταν έχουν βγάλει τα 14.200, φυσικά και δεν είναι χαρούμενα, φυσικά και κλείνονται στο δωμάτιό τους φυσικά και δεν θέλουν να επικοινωνήσουν με κανέναν, φυσικά είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Ευάλωτα σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στο να κάνουν λάθος. Όταν δεν έχει δουλευτεί αυτή η διαδικασία που λέγεται επιλογή να χτίσω το μηχανογραφικό μου, να το πάρω στα χέρια μου, πότε να το πάρω, αφού η διαδικασία του μηχανογραφικού είναι 1 με 15 Ιουλίου. Να το πάρεις τώρα. Όχι τώρα, χτες να το πάρεις. Να το πάρεις εσύ που είσαι β' λυκείου. Να το πάρει και εσύ που είσαι Αλφαλικίου. Γιατί ξέρει τι θα δει. Θα δει 459 σχολέ από τι οποίε περίπου τι 300 δεν ξέρει καν τι λέει ο τίτλο. Πολιτισμική τεχνολογία στη Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ξέρουμε τι σημαίνει, αλλά τα παιδιά δεν ξέρουν τι σημαίνει. Και πάρα πολλέ άλλε σχολέ. Διαφοροποιήσει, μετεγραφέ, ε, αντιστοιχίε σχολών. Και βρίσκονται στο να διαχειριστούν πάρα πολλά πράγματα ευάλωτα όντα τα παιδιά. Δεν μπορούν δηλαδή, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι, έχουν ψυχικό άλγος. Ή και μερικά το ρίχνουν έξω, είναι στη σκιάθο, έχουν πάει διακοπέ με του φίλου του και λένε: Κύριε Τλάση, θα σα δώσω του κωδικού μου, κάντε μου εσεί το μηχανογραφικό. Τι λε, καλό παιδί. <laughs> θα σου κάνω εγώ το μηχανογραφικό ερήμη. Ναι, <laughs> σα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. <laughs> μου λέει παιδί. Φυσικά και δεν μπορώ να το κάνω αυτό, καλό παιδί. Θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε Skype από τη σκιάθο, τουλάχιστον στην καλύτερη. Δηλαδή, και με πολύ αέρα στη βεράντα. Τα έχω κάνει αυτά, γι' αυτό σα το λέω. Και είχε πολύ πλάκα. Αλλά θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα εκείνη την περίοδο και δεν μπορούν να κάνουν καλέ επιλογέ. Είναι πολύ επισφαλεί οι επιλογέ και είναι και ένα παράγοντα που κάνουν λάθη. Εκεί μπαίνουν τα πρότυπα, τα γονεϊκά, που πολλέ φορέ το διαχειρίζονται μερικέ φορέ καλά, μερικέ φορέ όχι καλά. Στα έλεγα εγώ, σε έφαγε το κινητό. Ναι, δεν είναι βέβαια η κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει αυτοκριτική. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, αγαπητή κυρία Μαντζαρίδου. Αλλά δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή αν πρέπει να γίνει. Νομίζω πω δεν πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε μπροστά μα ένα μηχανογραφικό που πολλέ φορέ λένε τα παιδιά, ξέρει τι, παπά, πάρ το και κάνε εσύ. Λοιπόν, και αυτό θέλει προσοχή πολύ. Λοιπόν. Εντάξει, μερικά νούμερα των περσινών εξετάσεων ότι 30.000 παιδιά πλέον λόγω της ελάχιστη βάσης εισαγωγή δεν περνάνε πουθενά. Να μην αναλύσω τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες και σας κουράσω. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο, ε, που είναι πάρα πολλές σχολές, σε κάθε σχολή υπάρχει ένας ελάχιστος κόφτης. Με λίγα λόγια, με λιγότερα από 7.500 περίπου μόρια στα οικονομικά. Δεν περνάς πουθενά με περίπου 9.000, κάτω από 9.200 ανάλογα με τη χρονιά, δεν περνά πουθενά στο, στον στο τομέα τη υγεία. Με περίπου 8.500 δεν περνά πουθενά στη θεωρητική. Λοιπόν, για να έχουμε, με περίπου 7.800, 8.200, εκεί περίπου είναι ο κόφτη στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στι πολυτεχνικές σχολέ. Άρα κάποια παιδιά δεν θα μπουν πουθενά. Βέβαια υπάρχουν και τα ΙΕΚ, υπάρχει η δεύτερη φορά. Όλα αυτά είναι άλλε επιλογέ που πρέπει να δούμε, αλλά πρέπει να τι έχουμε δει. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που λέμε ευκαιρίε και παγίδε. Είναι ευρύτατο. Δεν έχουμε όπου να το πιάσουμε. Είναι πολύ ευρύ αυτό το κομμάτι. Απλά να πω ότι ορισμένα tips, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ένα θέμα είναι τα πρώην τεΐ. Τα πρώην τεΐ πολλές φορές τα παιδιά δεν τα επιλέγουν. Γιατί, γιατί θεωρούν ότι επειδή είναι πρώην τεΐ δεν είναι καλές σχολές. Τις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Υπάρχουν κάποιες φορές που ισχύει. Πάντω θέλει ψάξιμο, αλλά να μην πάμε με τον κανόνα ήταν πρώην ΤΕΗ, άρα δεν είναι καλό. Ωραία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα νηπιαγωγείο, αποφασίζουμε να το σταματήσουμε να είναι νηπιαγωγείο, να το βάψουμε, να φέρνουμε θρανία, να βάλουμε πίνακες και τώρα να γίνει πανεπιστήμιο, να γίνει λύκειο. Πάει να πει ότι δεν είναι καλό λύκειο επειδή ήταν νηπιαγωγείο μέχρι πρότινος. Όχι φυσικά. Δηλαδή το πρώην ΤΕΗ ΤΕ έχει άλλο πρόγραμμα σπουδών. Μα έχει ίδιου διδάσκοντε. Ε, κανένα πρόβλημα. Και εγώ τη δεύτερη ώρα, τη Δευτέρα, έχω β' γυμνασίου. Την τρίτη ώρα όμω έχω γ' λυκείο χημία. Ο ίδιο καθηγητή. Άλλο αντικείμενο θα κάνω. Άλλο πρόγραμμα σπουδών έχει το ΤΕΗ. Το... Άλλο είχε το ΤΕΗ για να αναβαθμιστεί και να πάρει την έγκριση από το Υπουργείο, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καταθέσει αυτά τα χαρτιά. Η σχολή έχει αλλάξει πλήρω. Έχει αλλάξει τελείω. Δίνω και εδώ ένα παράδειγμα εδώ της περιοχής μας. Το Οικονομικό Επιστημόν στις ΣΕΡΕΣ, το τμήμα, σε εγγράφει κανονικά στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει σαν τελειώσει τη Θεσσαλονίκη, το Απιθύτα. Δεν έβαλα το Πειραιά γιατί δεν μα απασχολεί και τόσο πολύ, που είναι κοντά στα 16.500 και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένα πρώιν ΤΕΙ δεν σημαίνει ότι είναι κακό τμήμα. Το χημικό στην Καβάλα, ήταν το πρώτο ή φυσικού αερίου. Τώρα είναι ένα εξαιρετικό τμήμα χημία. Μα δεν παίρνει, λέει, δεν είναι αντίστοιχο για να πάρει με γραφή. Ναι, δεν είναι αντίστοιχο. Γιατί εκεί κάποιοι πριτάνοι σπάτησαν λίγο πόδι και είπανε τι θα γίνει, ρε, παιδιά, κάνατε και χημικό στην καβάλα, με 9.500 θα μπαίνουμε στο χημικό ή το μαθηματικό στην καστοριά. Κανένα πρόβλημα όμω. Τα τμήματα είναι εξαιρετικά. Μπορεί αυτό να φαίνεται στι αντιστοιχίε, αλλά οι αντιστοιχίε των σχολών που έχουν να κάνουν με τι μεταγραφέ δεν σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών. Δηλαδή να τα δηλώσουμε, να ενημερωθείτε και να μην φοβηθείτε να τα δηλώσετε. Αλλά μην τα δηλώσετε, να πω κατευθείαν, να δώσω ένα παράδειγμα που θέλει προσοχή πάλι. Ε, τελειώνει στη γεωπονία στην Αμαλιάδα. Ωραία δεν εγγράφεσαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η σχολή δημιουργήθηκε το 19, όπως και όλα τα πρώην ΤΕΙ γίνανε εν μία νυχτή. Το 18 έγινε αυτό, το 19 πρώτη φορά λειτουργήσαν. Ωραία, κανένα πρόβλημα, γίνανε. Αυτή τη στιγμή, αν περάσει στην Αμελάδα, στην Αγιοπωνία, στο, στον δεν σε εγγραφεί. τελειώνει Γεωπονία και δεν είσαι Γεωπόνο. Ο τωρινό ΑΣΕΠ που γίνεται, όχι γραπτό, μεμόρια, δεν έχει δικ... δεν, αφι... δεν, δίνει το δικαίωμα στου αποφύτου τη Αμαλιάδα να μπουν. Και σε άλλε πολλέ τέτοιε σχολέ. Πολιτικό μηχανικό στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Μισογειακό, στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε σχολέ. Υποτίθεται ότι το κράτο θα οριοθετήσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα από το 19. Πάντω είναι ένα σημείο που θέλει προσοχή. Αλλά να μην πάω με τον κανόνα ΤΕΗ ίσον κακό. Αυτό θέλω να βγάλω από το μυαλό των παιδιών. Πάρα πολλά τμήματα, πάρα πολλά παραδείγματα φοβάμαι ότι θα σας κουράσω, ας πω μερικά. Εντάξει, τις αντιστοιχίες θεωρώ ότι τις ξέρετε τα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου, αλλά σας λέω, το πιο καλό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα μηχανογραφικό δελτίο περσινό, να το τυπώσετε και να σκεφτείτε αν είχα 20.000 μόρια, τι θα βάζα, 15.000 μόρια και να κάνω ένα τέτοιο σενάριο τώρα, να μην περιμένω να έρθει η μία του Ιούλη, του Ιουλί, που θα είμαι στεναχωρημένο, εύχομαι να μην είμαστε στεναχωρημένοι και να είμαστε στου στόχου μα. Αλλά ο κανόνα λέει ότι μάλλον δεν είμαστε εκεί που περιμέναμε. Ε, αυτή είναι η διαδικασία που μπορεί να μπει από την πόρτα σε μια σχολή, να έχει τα μόρια τη, αλλά μπορεί να μπει και από το παράθυρο. Δηλαδή, δηλαδή να έρθει με μεταγραφή, αρκεί να υπάρχει το δίκτυο που λέγεται αντιστοιχίε. Υπάρχει ένα πίνακα αντιστοιχείων λοιπόν, που μπορεί να περάσει, για παράδειγμα, σε ένα τμήμα κοινωνική εργασία. Εδώ έχω τα τέσσερα κοινωνική εργασία που έχουμε στη χώρα μα. Και να βρεθεί στην Αθήνα, αν θε να είσαι στην Αθήνα, έχοντα περάσει στην Κομωτίνη ενδεχομένω ή στο Ηράκλειο. Φυσικά και εδώ υπάρχει ένα κόφτη των 2750 μορίων, αλλά είπαμε να μην μπω σε τεχνικέ λεπτομέρειε. Μετεγραφέ, πάρα πολλά κριτήρια. Διαχειρίστηκα φέτο καμιά δεκαπεντεριά περιπτώσει, δύο από το χωριό μου την και χαίρομαι που τι πήρανε τι μετεγγραφέ τα παιδιά. Ε να πω μερικά παραδείγματα για κάθε πεδίο. Πρώτο πεδίο, που είπαμε ότι είμαστε για ξαναστικό παιδιά και Β' που είστε Β' και Γ' Λυκείου, που είστε θεωρητικοί. Ωραία. Να σας πω μερικά νούμερα. Παιδιά μου, έχουμε στη θεωρητική 19 τμήματα που είτε λέγεται ιστορία, στην εθνολογία, στην κομωτινή είτε ΦΠΗ στη Θεσσαλονίκη, φιλοσοφία παιδαγωγική, είτε φιλολογία, είτε ιστορικό αρχαιολογικό στα Γιάννενα, είτε πάρα, πάρα πολλά τμήματα, 19 τον αριθμό, που μα εγγράφουν στον κλάδο ΠΕ01 -E φιλόλογοι. Δηλαδή, δηλαδή, όλα του μπαίνουν σε μια τεράστια δεξαμενή, η οποία δυστυχώ έχει φοβερή αναμονή στο κομμάτι του διορισμού όμω. Γιατί για το φιλόλογο δεν είναι μόνο ο διορισμό. Πριν από λίγου μήνε, λίγου μήνε εντάξει το Πάσχα, ε, κάναμε εκεί στο σχολείο που δουλεύω στη Θεσσαλονίκη αυτό που λέμε εμεί Career Day. Και καλούμε πολλού επιστήμονε από διάφορου χώρου να μιλήσουν στα παιδιά. Τα παιδιά επιλέγουν δύο sessions, δύο ομιλίε και παρακολουθούν. Λοιπόν, ήρθε ένα φιλόλογο. Λέω, για να δω τι θα πει αυτό ο φιλόλογο. Αυτό ο φιλόλογο λοιπόν, παιδιά, έχει κάνει μεταπτυχιακό και έχει γίνει υπεύθυνο περιεχομένου. Δεν κατάλαβα τον το διάβασα τον τίτλο τι σημαίνει αυτό. Του λέω, αγαπητέ μου κύριε, τι κάνετε, με τι ασχολείστε. Λέει, είμαι υπεύθυνο περιεχομένου. Δηλαδή, τι κάνετε. Δηλαδή, λέει, έχω τις ιστοσελίδες των εταιριών και τις στείνω. Δεν τις στείνω από την πλευρά του, του προγραμματιστικού να σε πηγαίνει το link εκεί και να βλέπεις το τάδε. Αλλά τι θα γράφει, ώστε να είναι το κείμενο ελκυστικό και να μπορεί να κάνει φόκου στην υπηρεσία ή στο προϊόν που παρέχει και να είναι ελκυστικό για τον πελάτη. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω θέλω, γιατί έχω μια ιστοσελίδα, να τη στήσετε εσεί. Εγώ την έχω στήσει, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει πολλή, πολλά περιθώρια βελτίωση. Ωραία, ήταν Πάσχα. Λέει το επόμενο μου ραντεβού είναι για τα Χριστούγεννα. Λέω να σα προσκυνήσω τώρα, πότε δεν ξέρω τι έχω να πω γι' αυτό. Δηλαδή, ο υπεύθυνο περιεχομένου, παιδιά, είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο. Άλλωστε, να ασχοληθεί με το συγγραφικό κομμάτι, με τι εκδόσει. Ε, δεν είναι μόνο ο διορισμό. Αλλά να πω κάτι, μια σκέφτηξα το διορισμό. Αν αλλάξει πίνακα και φύγει από την γενική και πα στην ειδική αγωγή, τότε τα πράγματα είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Δεν μιλάω μόνο για του δασκάλου. Εκεί είναι... είσαι καταδικασμένο να διοριστεί. Μιλάμε για του φιλόλογου που θα μπουν σε παράλληλη στήριξη στα σχολεία. Δεν ξέρω και εδώ μπορούμε να έχουμε και μερικού. Έχουμε δηλαδή κάποιου καθηγητέ εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε μερικά ποσοστά ανεργίας σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε το Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκη όταν ήταν ακόμα ΤΕΗ το 2017. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε και δίνει μερικά ποσοστά ενεργεία. Και τι δείχνει, δείχνει ότι η αγγλική φιλολογία πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί, Γιατί όλα τα παιδιά εδώ πέρα έχουν προφύσεση. Αυτό είναι τη ελληνική κουλτούρα. Το γερμανάκι δεν ξέρει τόσο καλά αγγλικά. Το γαλάκι, το παιδάκι από τη Γαλλία, το παιδί από την Ιταλία. Εμεί το έχουμε και θέλουμε να έχουμε το δάσκαλο ή στο φροντιστήριο το πηγαίνουμε από την πρώτη, από την πρώτη δημοτικού. Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν φαίνονται να έχουν μεγάλα ποσοστά ενέργεια. Να πω ότι στη χώρα μα η ενεργεια μαστίζει, το ξέρετε αυτό. Να πω ότι βρισκόμαστε σε μια από τι χειρότερε θέσει ευρωζώνη. Επίσημα η ενεργεια στη χώρα μα είναι 15% σε όλου του κλάδου ο μέσο όρο είναι αυτό και σε όλε τι ηλικίε 18 με 65. 15% επίσημα είναι πάνω από 20%. Δηλαδή, μεγάλη ανεργία έχουμε στη χώρα μα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι κλάδοι πάνε καλά. Το κοινωνική εργασία στην Κομωτινή. Όχι μόνο στην Κομωτινή, στην Κομωτινή γράφω τα μόρια. Το κοινωνική εργασία, από όπου και αν τελειώσει. Το ψυχολογία έχει μεγάλο αυτή τη στιγμή δίκτυα ανεργία, γιατί βγαίνουν πολλοί, αλλά έχουμε και εκεί πολλά θέματα και τα συζητούσαμε πριν με την κυρία Μαντζαρίδο. Δηλαδή, έχουμε ραντεβού με τον ψυχολόγο και πίνουμε καφέ. Και λέμε πρέπει να σε αφήσω. Έχω ραντεβού. Χαμηλώνω τη φωνή μα. Έχω ραντεβού με τον ψυχολόγο. Δηλαδή δεν θέλουμε να μα ακούσει. Είναι ταμπού. Πάει στον ψυχολόγο. Έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, αλλά άμα χτραβολήξω το πόδι μου, θα πάω στον ορθοπαιδικό. Αλλά άμα έχω ένα θέμα που αφορά την ψυχική μου υγεία, δεν θα πάω στον ειδικό. Και τι θα κάνω, θα αυτοσχεδιάσω. Άρα λοιπόν, κακό που είναι έτσι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Ε, και με την ευκαιρία αυτή το έθιξα. Ναι, τα παιδαγωγικά τμήματα έχουν μεγάλη ενέργεια. Μεγάλη ενέργεια έχουν και δυστυχώ οι νηπιαγωγοί, δεν πάνε καθόλου καλά. Οι γυμναστέ δεν πάνε καλά. Οι φιλόλογοι δεν πάνε καλά στο κομμάτι τη ανεργία. Αλλά είπαμε ότι έχει πάρα, πάρα πολλέ προοπτικέ. Τι να σα δείξω από το πρώτο πεδίο, να σα δείξω το βαλκανικό και το διεθνό. Δύο τμήματα που δεν του φαίνεται, αλλά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδο και έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Δηλαδή, από τη θεωρητική, που δεν είναι ο τομέα οικονομία και δίκηση, μπορεί να μπει και να γίνει οικονομολόγος. Βέβαια, τα περισσότερα παιδιά τη θεωρητική, δηλαδή 8 στα 10, δεν βρίσκονται επειδή αγάπησαν τα αρχαία και την ιστορία, αλλά επειδή μίσαν τα μαθηματικά. Ναι, αυτό είναι μια παθογένεια του συστήματό μα, δυστυχώ. Με αποτέλεσμα, μόλι ακούνε πάρει λογιστικά, τα συγχαίρουν με τα μαθηματικά. Και πατάνε το escape και δεν πηγαίνουν. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μπορούν να πάνε εκεί τα παιδιά αυτά. Τι άλλο να σα πρωτοποιήσω εδώ, Το κοινωνική και πολιτική το ΠαΜΑΚ με το κοινωνική και εκπαιδευτική. Ναι, με ρώτησε και η δημοσιογράφος από τι επιλογέ προηγουμένως στο κανάλι σχετικά με αυτό. Εδώ ένα απλό αναγραμματισμός. Το εκπαιδευτική και κοινωνική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, όταν το τελειώσει, μπορεί να εγγραφεί στον κλαδό ειδική αγωγή. Είσαι δηλαδή δάσκαλο για παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Και διορίζει αύριο. Δύο τμήματα έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό που δεν του φαίνεται και ένα που του φαίνεται στο βόλο. Και λέγεται ειδική, παιδαγωγικό ειδική. Ωραία. Και έχουμε και το κοινωνική και εκπαιδευτική. Κοιτάξτε, εκπαιδευτική κοινωνική, κοινωνική εκπαιδευτική, που δεν σε βάζει στον κλάδο αυτό. Είναι όμω αντίστοιχα. Δηλαδή, αν δεν μπήκε στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στην Κόρινθο, αν έχει τα μόρια, για να μπει από το παράθυρο, όπω είπα προηγουμένω. Μπορεί να χτίσει μεταγραφή, αν μπορεί. Γιατί αν δεν μπορεί, θα μείνει στην Κόρινθο. Και τότε μόνο ένα 10% σε σώζει ή δεύτερη φορά να ξαναδώσει. Λοιπόν, ναι, το θίξαμε αυτό ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί πάνε πολύ καλύτερα. Η κοινωνική λειτουργοί είναι η ψυχολόγοι σε δομέ. Το πω λίγο απλοϊκά. Λοιπόν, δομέ. Δομέ σημαίνει νοσοκομεία. Δομέ σημαίνει κέντρα αποκατάσταση. Δομέ σημαίνει κέντρα υποδοχή προσφύγων. Δομές σημαίνει κέντρα κακοποιημένων παιδιών, γυναικών κλπ. Δομές σημαίνει φυλακές. Εκεί λοιπόν προσλαμβάνονται πάρα πάρα πολύ κοινωνική λειτουργία Βέβαια έχουν ένα περίπου 70% πρόγραμμα σπουδών παρόμοιο με τη ψυχολογία. Δηλαδή τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν ψυχολογία και έχουν αυτό το, το δοτικό του χαρακτήρα που το έχουν οι ψυχολόγοι, αυτό το έμπαθι που λέμε, που μπαίνουν στη θέση του άλλου και εισπράττουν ικανοποίηση από την ικανοποίηση του άλλου, αυτό ικανοποιείται και στα δύο. Λοιπόν, ε, να πάω λίγο στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Πάρα πολλές, όπα, πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε εδώ και εδώ τι να πρωτοπούμε. Ο κλάδο των πολιτικών μηχανικών, των μηχανολόγων, τη πληροφορική, πάρα πολύ κλάδοι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Εδώ έχουμε και τι πιο πολλέ σχολέ. Και δίπλα μερικά ποσοστά ενεργείας, για να έχετε μια εικόνα. Οι μαθηματικοί δεν έχουν μεγάλη ενεργεια. Ναι, δεν είναι πολύ γραμμένοι εκεί στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, γιατί από εκείνη τα στοιχεία. Ναι, λόγω των φροντιστήριων. Ακριβώς. Ε, γιατί, γιατί, ο μαθηματικός είναι μετά από τα αγγλικά το πρώτο πράγμα που θα πάρει στο σπίτι σου στην Πέμπτη Δημοτικού είναι να λύσει εκείνη τη ασκήση με τι δεξαμενέ που ανοίγουν οι βρύσε και πότε θα γεμίσει τη δεξαμενή γιατί οι δύο την αδειάζουν. Αυτή τη δεξαμενή δεν τη λύνει κανένα. Φωνάζει ένα μαθηματικό και είναι η πρώτη σχέση του παιδιού με το δάσκαλο μαθηματικών. Ε, λοιπόν, εδώ μερικά. Λοιπόν, να πω κάνα δύο χτυπητά σημεία. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, αν και δεν λέγεται. δεν, δεν αναφέρει τον τίτλο τη πληροφορική, έχει πιο πολλά τμήματα πληροφορική από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο που λέγεται οικονομία και πληροφορική. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε το μηχανογραφικό και τα δούμε, βέβαια τα περισσότερα από αυτά είναι κοινά των δύο πεδιών. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι μπορεί να μπει σε τμήματα πληροφορική από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα σημεία που μπορούμε να πούμε εδώ. Χαρακτηριστική είναι εδώ το τμήμα που είναι ακριβώ το ίδιο, στη Λίμνο και στην Καρδίτσα λέγεται επιστήμη τροφίμων και διατροφή, αλλά όχι διαιτολόγο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του διαιτολόγου από το διατροφολόγο. Ο διαιτολόγο μπορεί να πάρει ένα συγκεκριμένο άτομο και να προσαρμόσει μια δίαιτα επάνω του. Δηλαδή να δουλέψει με το άτομο συγκεκριμένα. Ο διατροφολόγος θα πάρει μια ομάδα και θα κάνει το διατολόγιο τη ομάδα. Ο διατροφολόγος θα υπογράψει ω υπεύθυνο για, για έναν κατάλογο που θα βγάλει ένα εστιατόριο. Ο διατροφολόγο θα πάει σε ένα ξενοδοχείο και θα δει ότι στο μπουφέ είναι μοιρασμένα τα λύπη, οι πρωτενε και οι υδατάνθρακε και οι, τα άλλα ανόργανα, τα ουσίε που υπάρχουν για να είναι μοιρασμένε στη διατροφή. Και αυτή είναι η δουλειά του διατροφολόγου. Ή ένα τρόφιμο πριν βγει στην αγορά πρέπει να, 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 να ακολουθεί μια τυποποίηση. Στη χώρα μα του ΕΛΟΤ, σε άλλε χώρε είναι άλλα τα μοντέλα τυποποίηση. Πάντω ο διατροφολόγο κάνει άλλη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, οι σχολέ αυτέ δεν βγάζουν διατροφολόγου. Βγάζουν διατροφολόγου και δεν είναι και αντίστοιχε μεταξύ του. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα τίμα επίση χαρακτηριστικό. Γιατί λέω στα παιδιά ότι αυτά τα πρωτοδιαβάζουν. Είναι 15 Ιουλίου το μηχανογραφικό που κλείνει η πλατφόρμα και τα παιδιά το βλέπουν στι 12 Ιουλίου και έχουν να διαχειριστούν μια σειρά πληροφοριών. Ε, μηχανικών οικονομία και δίκη στοιχείο. Ακού και λε, οκ, okay, μηχανικός. μηχανικό. Καμία σχέση. Είναι οικονομολόγο. Δεν εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδο ω μηχανικό. Θέλω να πω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πόσο προσπάθησαν και πιστεύω τα κατάφεραν να κάνουν περίπλοκο το μηχανογραφικό δελτίο των παιδιών. Ναι, έχει πάρα πολλέ τέτοιε παγίδε. Η... η ναυτιλία πάει καλά, οι ναυπηγοί πάνε καλά στη χώρα μα. Έχουμε πολλά πολύ καλά ποσοστά ε, απορρόφηση και τα δύο τμήματα και το Δυτική και το Μετσόβιο. Την παίρνω γρήγορα γιατί είμαστε στην κάρτα 30 από τι 60. Λοιπόν. Όπα, σώμα λίγο να πω. Να πω λίγο πίσω. Ναι, πάω στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στον τομέα τη υγεία. Εκεί είδα κάποια παιδιά από τον κλάδο τη υγεία που θέλουν να μπουν. Ε, ποσοστά ανεργία, φαρμακευτική, νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία. Η εργοθεραπεία πάει πάρα πολύ καλά, ω κλάδο. Ε, η εργοθεραπεία, παιδιά, είναι ένα λίγο ξεχωριστό κλάδο από τη φυσικοθεραπεία. Στη φυσικοθεραπεία θα κάνω μία εγχείρηση και μετά πρέπει να πάω σε ένα φυσικό θεραπευτή γιατί πρέπει να κάνω ασκήσεις και να επανέλθει το πόδι μου αν έχω κάνει μηνίσκο, αν έχω, κάνει ένα, αν έχω πάρει ένα διάστρεμα και ο φυσικοθεραπευτής θα πάμε, θα κάνει μαλάξεις, θα δουλέψουμε σιγά σιγά και θα γίνει η ανάταξη του μη. Ο έργο θεραπευτής είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να παράξει έργο. Έργο τι σημαίνει. Έργο σημαίνει ότι έπαθε ένα εγκεφαλικό, έχει παραλύσει αριστερή μου πλευρά, αλλά πρέπει να μπορέσω να οδηγήσω Πρέπει να μπορέσω να βάλω το παντελόνι μου και να σφίξω τη ζώνη μου και πρέπει να παράξω έργο. Πρέπει να μιλήσω, γιατί έχω θέμα. Πρέπει να μπορέσω να γράψω. Αν έχω πάθει κάποιο ατύχημα και είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, πρέπει να μπορώ να πάω από το κρεβάτι στο αμαξίδιο και το ανάποδο. Δεν θα έρθει ο φυσικό, θα έρθει ο έργο θεραπευτή. Ή ο μεγάλο κλάδο που έχουν, μεγάλη, το μεγάλο κομμάτι τη αγορά που έχουν απορρόφηση, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν διάφορε δυσκολίε μαθησιακέ ήπιε μορφέ αυτισμού, ήπιε μορφέ άλλε διαταραχών ήπιων, μπαίνουν οι εργοθεραπευτέ που είναι επιστήμονε και δουλεύουν στο κομμάτι αυτό. Πήγα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια πίσω από το σχολείο που δουλεύω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια δομή που έχει παιδιά με ειδικέ ανάγκε και τότε η κόρη μου είπε, Για να πάμε εκεί, λέει, να... Όχι, εγώ τη είπα, αφού σου αρέσει αυτό ο κλάδο, πάμε μια μέρα. Εκεί δουλεύει ένα μαθητή μου παλιό ο Λεωνίδα ο Κοζυράκης, που είναι φυσικοθεραπευτή. Και του λέω, Λεωνίδα, πώ είστε εδώ. Λέει, κύριε Ατλάση, είμαι 15, 10 χρόνια. 10 χρόνια ήταν αυτό εκεί. Και είμαστε με συμβάσει. Μα απολύουν τον Ιούνιο και μα προσλαμβάνουν τον Σεπτέμβρη. Ωραία. Αν ήμουν εργοθεραπευτή, λέει, κύριε Τλάση, θα είχα διοριστεί από την πρώτη μέρα που ήρθα. Λοιπόν, ο κλάδο πάει πάρα πολύ καλά. Τα ποσοστά στην πραγματικά είναι μείον 15%. Όχι μηδέν που δεν είχαμε τόσου πολλού, έβγαζε μόνο η Αθήνα και τώρα έγινε καινούριο τμήμα στην Πτωλεμαίδα. Και δεν έχει βγάλει ακόμα τυχιούχο. Δύο έχουμε λοιπόν. Λοιπόν, τι να πούμε άλλο εδώ. Τα χημικά τμήματα, τα βιολογικά και όλε οι καθηγητικέ δεν πάνε καθόλου καλά, το ξέρουμε. Να πούμε εδώ μια παγιδούλα που θέλει προσοχή. Το τμήμα βιοτρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική έχει πέντε υποτμήματα μέσα. Τα βλέπετε. Ιατρικά εργαστήρια. Τι σημαίνει ιατρικά εργαστήρια, βοηθό μικροβιολόγου σημαίνει. Αισθητική και κοσμητολογία. Ακτινολογία, ραδιολογία. Άμεση αποκατάσταση. Άμεση. Οπτική οπτομετρία, οδοντική τεχνική. Τη Θεσσαλονίκη, μία και μοναδική ειδικότητα ιατρικά εργαστήρια. Μόνο βοηθή μικροβιολόγων. Είχαμε και αισθητική κοσμητολογία και μα το κλείσανε. Υπάρχουν ακόμα λίγα παιδιά μέσα φοιτούν. Θα πάρουν πτυχίο και τέλο το τμήμα δεν υπάρχει πια. Βέβαια, μπορεί να περάσει Θεσσαλονίκη να βρεθεί στην Αθήνα, αλλά είπαμε, είμαστε σε ακροατήριο τώρα εδώ των Σερών, γιατί πριν από ένα μήνα τι άλλαξα τι κάρτε. Βρισκόμουν στη Ρόδο, κάναμε τρει εκδηλώσει εκεί, μία σε Σίμη, μία σε Κό και μία σε Ρόδο. Και εκεί φυσικά ενδιαφέρονται πιο πολύ για να πάνε στην Αθήνα να σπουδάσουν τα παιδιά. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομικά. Πάνε καλά οικονομολόγοι. Καλό τσικά πάνε οικονομολόγοι. Βεβαίω. Γιατί όποια πέτρα και να σηκώσουμε, έναν οικονομολόγο θα βρούμε. Είτε σε ένα νοσοκομείο να πάμε, Καλά, αν πάμε σε ένα λογιστικό γραφείο, αν πάμε σε μια εταιρεία, εννοείται ότι θα βρούμε οικονομολόγου, αλλά μπορούμε να βρούμε και σε έναν Δήμο οικονομολόγου. Έτσι, κύριε Δήμαρχε, έχουμε οικονομολόγου εκεί. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τουριστικέ χώρε. Εδώ είναι με κάπω σωστά ενεργεία. Βλέπετε το στατιστική και ασφαλιστική εκεί στα Γρεβενά, Τεράστια ενεργεία. Ε, το μηχανικό παραγωγή και διοίκηση, αυτό που λέει 1780, δεν του φαίνεται, αλλά είναι τμήμα μηχανολόγων μηχανικών δεν είναι ακριβώ μηχανολόγων μηχανικών. Έχει και ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει και πολλά μαθήματα οικονομία, αλλά εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδο με πλήρη τα δικαιώματα του μηχανολόγου μηχανικού. Βέβαια, εκτό τη Θεσσαλονίκη των μηχανικών παραγωγή και διοίκηση. Αλλά ποιο, των Χανίων, τη Ξάνθη και τη Κοζάνη. Αυτά τα τρία. Τη Θεσσαλονίκη, όχι. όχι, ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Παίζει εδώ και ένα θέμα βέβαια να έρθουν εδώ στι ΣΕΡΕΣ κάποια τμήματα του ΔΥΠΑΕ. Το έχετε ακούσει αυτό το το θέμα, το ξέρετε. Ναι, παίζει αυτό. Έχουν αντισταθεί οι διοικητικοί. Ήταν και μεγάλο κομμάτι και οι φοιτητέ και έγινε λίγο χαμό. Έχουμε τώρα και τι εκλογέ. Οπότε το μαζέψαμε το θέμα και μπορεί να το ξαναβγάλουμε μετά βέβαια. Αλλά τώρα μαζεύτηκε αυτό, έχει σημασία. Και α ελπίσουμε ότι θα μαζευτεί τελείω. Λοιπόν, γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη αντιδρούν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Τι βλέπουμε εδώ στο τέταρτο πεδίο, πάρα πολλά τμήματα. Να πω δύο-τρία παραδείγματα. Το εφαρμοσμένη πληροφορική στο ΠΑΜΑΚ έχει τρία χρόνια που έσπασε σε δύο τμήματα. Αυτό θέλει. Ε, αυτό λέει θέλω. Λοιπόν, αυτό θέλει εσύ. Α, αυτό θέλει εσύ. Παρέμοντε. Ναι, ακούγεται ωραίο, είναι ερώτημα. Ωραίο Πράγματι, πώ είναι το όνομα σου, Χρυσά. Λοιπόν, Χρυσά μου, το τμήμα είναι εξαιρετικό. Έχει σπάσει σε δύο τμήματα. Πρόσεξε το. Ε, το ένα τμήμα λέγεται Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, που έχει μέσα πιο πολύ hardware, δίκτυα, ε, κατασκευαστικό κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι λέγεται πληροφοριακά συστήματα και έχει πιο πολύ software. Έχει πιο πολύ coding, λογισμό, προγραμματισμό. Ωραία. Παρόλα αυτά και τα δύο τμήματα, επειδή είναι το ΠΑΜΑΚ, σε εγγράφουν και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδο και στον κλάδο τη πληροφορική. Δηλαδή, αν βγει από εκεί στα τέσσερα χρόνια, στα 22, έχει δύο πτυχία, δεν έχει ένα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΑΣΟΕ την πρώην ΑΣΟΕ, το ΟΠΑ, το, ΟΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πληροφορική. Λε, εσύ πληροφορική. Ωραία, σε εγγράφει και στου οικονομολόγου. Δηλαδή έχει διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Τέτοια υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά. Θέλουμε πέντε ημερίδε να μιλάμε. Λοιπόν, τι να πω, να πω μια παγίδα. Να πω μια παγίδα. Το πολιτισμική τεχνολογία στη Μητυλίνη έχει πιο πολλά μαθήματα από ό,τι έχει ένα τμήμα πληροφορική. Πιο πολλά συγγνώμη μαθήματα πληροφορική από ό,τι έχει πληροφορική ίδια. Για να βγάλει την πληροφορική, πρέπει να περάσει 45 μαθήματα. Από αυτά τα 45, τα 30 είναι πληροφορική. Τη πολιτισμική τεχνολογία στη Μητριλίνη είναι τα 35 πληροφορική. Παρ' όλα αυτά δεν βγαίνει πληροφορικό. Δηλαδή ξέρει πιο πολύ πληροφορική από του πληροφορικού, αλλά δεν μπορεί να το ασκήσει. Μόνο τώρα τελευταία έχει γίνει, ούτε πενταετία δεν έκλεισε, μπορεί να μπει στην εκπαίδευση. Ναι, βεβαίω. Απαράδεκτο, είπατε. Δέσποτα. Απαράδεκτο είναι. Α, το έκανα εγώ το μεγέθυρα. Να δώσω έμφαση. <συγγνώμη>, Συγγνώμη. Λοιπόν, λέμε πολύ συχνά επαγγέλματα του μέλλοντο και ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα του μέλλοντο κλπ. Σίγουρα δεν θα κάνουμε έτσι, τα medium να δούμε τι θα γίνει, αλλά θέλουμε ουσιαστικά να πάρουμε και να δούμε τι γίνεται σήμερα. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει αύριο. Παίρνουμε δηλαδή κάποιες προβλέψεις. Για να δούμε. Μέσα στην κρίση η χώρα μας πέρασε πολύ δύσκολο διάστημα 2008-2018. Ήταν σε πλήρη ύφεση. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι δεν πηγαίνανε καθόλου καλά. Δεν το συζητάμε για το κατασκευαστικό τομέα. Εκείνο το μείον 20% δείχνει τη βαθιά ύφεση. Σταμάτησε οποιαδήποτε μορφή ανοικοδόμησης. Τέλος, δεν χτίζει, δεν αγοράζει κανένας κλπ τώρα ξαναπήρε τα πάνω της η κατηγορία αυτή. Τουρισμός όμως, ο τουρισμός πήγαινε καλά. Όλα πήγαιναν χάλια, ο τουρισμός πήγαινε καλά. Όλα πήγαιναν χάλια, η πληροφορική πήγαινε καλά. Η υγεία. Μπροστά στην υγεία δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό. Αφήνει τα πάντα. Άρα λοιπόν ο χώρο τη υγεία δεν θα φύγει ποτέ από το κάδρο. Αγαπητά παιδιά του τρίτου πεδίου εκεί, στο κέντρο που είστε και μπόλικα. Λοιπόν, ενέργεια, περιβάλλον, ναυτιλία, χρηματοοικονομικά, γεωργία, αλλά συστηματικά. Γιατί είπαμε, τυχαίνει να κατάγομαι από εδώ και έχω κάποια βιώματα. Λοιπόν, σε, στον αντίποδα, κατασκευέ, ένδυση, φαρμακευτικέ, τότε ήταν που γεννήθηκαν τα γενώσιμα. Λοιπόν, ε, εμπόριο καπνικών και λοιπά, άθληση, εκδόσεις δεν πάνε καθόλου, δεν πηγαίνανε καθόλου καλά. Άρα είναι δείκτες που δείχνουν με πόσο τρέχει ο κάθε κλάδος. Με πολύ, με λίγο, κάποιοι κάνουν όπισθεν. Άρα δεν θα κάνουμε τώρα κάποιε προβλέψει να πούμε τι να κάνει, αλλά λέμε ότι τι γίνεται σήμερα. Mm -hmm. Βλέπουμε λοιπόν. Επαγγέλματα λοιπόν που παρουσιάζουν έλλειψη. Τα είδαμε και προηγουμένω. Τουρισμό, ναυτιλία, πληροφορική τηλεπικοινωνίε. Αυτό είναι ο Σεντεφό. Ο Σεντεφό, παιδιά, είναι μια δομή που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ευρωπαϊκή δομή και έχει να κάνει με την απασχόληση ευρύτερα να πω μια έρευνα που έκανα τώρα μόνος μου. Δηλαδή λέω, για να δω τώρα. Έστω ότι θέλω, είμαι καρδιολόγος. Ο δήμαρχος μας είναι γιατρός. Πολύ ωραία. Είμαι καρδιολόγος και θέλω να ανοίξω ένα καρδιολογικό ιατρείο. Πήρα λοιπόν τα μέλη του συλλόγου στην Αθήνα. Πήρα και τον πληθυσμό στην Αθήνα. Το διέρεσα και έκανα μια αναγωγή ανά 100.000 κατοίκους. Ανά 100.000 κατοίκους η Αθήνα έχει 38 Καρδιολόγους. Το Ηράκλειο 34, κυροδόπη, έχει 21. Άρα κάτι δείχνει. Η φαρμακοποιή 100 φαρμακοποιού στα Γιάννενα, 74 ανά 100.000 κατοίκου έχει ηχείο, 345 στον Πειραιά. Δηλαδή δεν είναι καλή ιδέα να ανοίξει φαρμακείο στον Πειραιά. Αυτό σου λέει αυτή εδώ η έρευνη η κάρτα. Μπορεί να τα κάνει και μόνο σου αυτά. Θέλω να, να κάνει αυτό που λέμε έρευνα αγορά. Έχει στοιχεία. Αξιοποίησε το Ιντερνετ και δούλεψε. Μπορείς να δεις λοιπόν πώς πάνε κάποιοι κλάδοι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, ναι, οι δικηγόροι και πάρα πολλοί άλλοι επαγγελματίε έγινε, παιδιά, μια πολύ μεγάλη έρευνα από το Σύνδεσμο Ελληνών Βιομηχάνων. Συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις και ήταν μεγαλούτσικες, είχαν 30 άτομα και πάνω. Και δείξανε ότι παρά το ότι υπάρχει ανεργία και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, υπάρχουν θέσεις που είναι κενές σε κάποιες εταιρείε. Γιατί δεν έχουμε τέτοιου επιστήμονε. Και ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονε που δεν έχουμε και μα χρειάζονται, Αυτοί είναι μηχανικό δικτύων πληροφορική. Μηχανικό ανάπτυξη λογισμι λογισμικού πληροφορική. Τεχνικό αυτοματισμών πληροφορική. Διαχείριση ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων. Ε, προώθηση εξαγωγών. Τα logistics, εφοδιαστική αλυσίδα. Το digital marketing. Πάρα, πάρα πολλέ. Ε, 11 επαγγέλματα έβγαλε ο ΣΕΒ ναι, και λέει ότι τι δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν, όχι δεν είχαν τα hard skills, όχι ότι δεν είχαν πτυχία, δεν είχαν τα soft skills. Γίνεται λόγος για τα soft skills, φαντάζομαι έχετε ακούσει. Τι είναι αυτά. Soft skills σημαίνει πρακτικά να μπορώ να έχω τον negotiation, να έχω επικοινωνία. Δεν μπορώ να είμαι μονοκόμματος. Τι να τα κάνουν τα πτυχία αν δεν μπορώ να συνεννοηθώ και να διαχειριστώ τα παράπονα ενός πελάτη. Δεν μπορώ να είμαι καλός για αυτή τη θέση. Να δι, να, το team working, να δουλεύω με άλλους ανθρώπους. Αν δεν μπορώ να συνεργαστώ και είμαι τόσο, να πω μονόχνοτος, να μου επιτραπεί, έχω πρόβλημα. Γιατί, γιατί, ομαδικά δουλεύουμε. Αναλάβετε εσείς οι τρεις, θα δουλέψετε αυτό το κομμάτι, εσείς οι τρεις σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν μπορώ να συνεργαστώ, δεν έχω τέτοια σκύλες, τέτοιες δεξιότητες, έχω πρόβλημα. Αυτές λείπανε από τους ανθρώπους και μείναν οι θέσει αυτέ άδειε. Mm. Και μια σειρά από άλλα. Τα hard skills είναι ό,τι μπορεί να πιστοποιηθεί με χαρτιά. Τα hard και έχουμε και τα soft skills. Γι' αυτό και προτείνουμε στα παιδιά, αύριο που θα μπουν στα πανεπιστήμια, να βρουν τρόπου και να αποκτήσουν αυτά τα skills. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο να μπουν σε εθελοντική εργασία ή και σε κανονική εργασία. Αλλά και σε εθελοντική ακόμα, υπάρχουν 460 μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ένα παράδειγμα φέρνω που μπορείς να εμπλακείς και να έχεις μια εργασία υποτυπώδη 9, 10, 15 ώρες την εβδομάδα για τέτοια εργασία. Σα μιλάω, τουλάχιστον στην αρχή των σπουδών σα. Να παρακολουθείτε σεμινάρικε διαλέξει, να διευρύνετε του ορίζοντές σα. Ναι, θα σπουδάσει λογισμό, θα σπουδάσει πληροφορική, θα σπουδάσει οικονομικά, αλλά δε και μια παράμετρο εφαρμογή του. Δε ηλεκτρονικό εμπόριο στην πιάτσα, όπω είναι στην αγορά εργασία, στην πραγματική. Παράλληλες σπουδέ. Μπορεί να κάνει λοιπόν αυτά τα business courses, αν τα έχετε ακούσει, και να, να συνεχώ να έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Να πας να κάνει εράσμου, να πα ένα εξάμεινο σε άλλο πανεπιστήμιο τη Ευρώπη που συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο σου και να έρθει ένα άλλο φοιτητή στη δικιά σου θέση και να αναγνωριστούν τα μαθήματα που περνά εκεί. Λοιπόν, και είπαμε, ή να εργαστεί οπουδήποτε, να αποκτήσει μια σειρά δεξιοτήτων. Πώ πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη, παρόμοια με τη χώρα μα. Η πληροφορική πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, πληροφορική με εφαρμογέ στα οικονομικά, στου μηχανικού, στην ψηφιακή εικόνα, στι τηλεπικοινωνίε. Εντάξει, η ιατρική πάντα πάει καλά. Οι υπηρεσία STEM, τι είναι αυτό, STEM, φυσικά το έχουμε ακούσει. Science and Technology, Engineering and Mathematics. Τώρα τελευταία γίνεται λόγο και το STEM, μπαίνει μέσα και το Arts. Που σημαίνει το καλλιτεχνικό, που έχει να κάνει με διαδικασίε μάθηση πέραν τη μετοπική διδασκαλία. Δηλαδή, μετοπική διδασκαλία τι σημαίνει, Σημαίνει ότι είμαι δάσκαλο, κάνω μάθημα στον πίνακα και οι μαθητέ ακούνε. Αυτή είναι η μετοπική διαδικασία. Η, η διαδικασία του STEM λέει ότι έχουμε challenges, έχουμε προβλήματα να λύσουμε όλοι μαζί και είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο ο τρόπο και τελικά μαθαίνουν τα παιδιά και μαθαίνουν και καλύτερα από τη μετοπική διαδικασία. Δότη, δέκτη. Και στην Αμερική τα πράγματα παρόμοια, μόνο που κοίτα οι οικονομολόγοι πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά και η πληροφορική. Κοιτάξτε εδώ πάλι πληροφορική, πάλι υπεύθυνη λειτουργία δεδομένων, πληροφορική. Εκεί έχουμε την κυβερνοασφάλεια. κυβερνοασφάλεια σημαίνει πρακτικά ότι ε, θέλω να μπορώ να βάζω τον κωδικό για να βάλω χρήματα στο παιδί μου που σπουδάζει στο εξωτερικό και δεν πρέπει να ανησυχώ ότι θα μου πάρουν τους κωδικούς μου ή θα πρέπει να μου χακάρουν το κινητό και τώρα τελευταία πολλά ακόμα για τι διάφορες υποκλοπές. Αν είχαμε καλό σύστημα αυτού του, της κυβερνοασφάλειας, δεν θα είχαμε καν τέτοια θέματα. Εγώ μπορώ να θέλω να χακάρω, αλλά αν η τράπεζα το έχει κλειδώσει, δεν μπορώ να το χακάρω. Άρα, εκεί όμως υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Βλέπετε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα, αλλά αυτά που σας είπα τώρα ήταν του άμεσου μέλλοντος. Μάλιστα του παρόντο ήταν ε? και επειδή τα βλέπουμε τώρα, προβλέπουμε λίγο το μέλλον. Γιατί εσεί θα βγείτε στην αγορά σε καμιά δεκαετία χρόνια. Πρέπει να τελειώσετε πτυχίο, μεταπτυχιακό, μερικέ φορέ κάνουμε δεύτερο πτυχίο κλπ. Αργούμε να βγούμε στην αγορά εργασία. Παρ' όλα αυτά, επειδή λέμε ότι η Αμερική είναι λίγο πιο μπροστά και αυτά που γίνονται τώρα στην Αμερική θα γίνουν σε 20-30 χρόνια και στη χώρα μα. Τι γίνεται τώρα στην Αμερική, μάλιστα ούτε καν τώρα γίνεται, αλλά τώρα αρχίζει και πλαισιώνεται νομικά και αρχίζει, και αρχίζει να γίνεται. Όπως έσκασε το Facebook το 2000 και εμφανίστηκε, εκεί είχε εμφανιστεί νωρίτερα. Έτσι και αυτό τώρα, το Metaverse, μπορεί να το έχετε ακούσει, τι λέει, βάζω αυτά τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας, τα έχετε δει, βάζω λοιπόν αυτά τα γυαλιά και επιλέγω το εικονίδιο Supermarket. Αμέσως μπήκα στο Supermarket, διαλέγω Πατάω σκλαβενίτη, μπαίνω με σκλαβενίτη και κινούμε στα ράφια. Όχι εγώ, το avatar μου. Μπαίνει το avatar μου λοιπόν μέσα, αρχίζει στο skip, πηγαίνω στο δοντόκρεμες, διαλέγω μια δοντόκρεμα, τη βάζω στο καλάθι. Διαλέγω ένα άλλο αντικείμενο, το βάζω στο καλάθι, έρχεται η κοπέλα, η πολίτρια και με βοηθάει το avatar τη. Γεια σα κύριε Τλά, θέλετε. Ξέρετε, δεν μπορώ να βρω τα τάπερ. Είναι στον άλλο διάδρομο. Όπω κανονικά είσαι στον πραγματικό κόσμο, αλλά είναι virtual reality. Πηγαίνει λοιπόν στο ταμείο μετά με το καλάθι, πληρώνει με πραγματικά λεφτά και σε λίγη ώρα είναι στην πόρτα σου. Λοιπόν, έτσι εργάζονται, έτσι ψωνίζουν, έτσι διασκεδάζουν. Εντύπωση μάλιστα μου έκανε πριν λίγε μέρε, είδα ένα βίντεο στι ειδήσει, όπου μία κοπέλα είχε, ήταν η κυρία επί των τιμών, έτσι παντρεύονται οι καθολικοί. Θεό φυλάξει. Ναι. Τι κάνουν λοιπόν, έχουν τι κυρίε επί των τιμών εκεί στα πλάγια και δεν μπορούσε η μία να είναι γιατί, γιατί, είχε σπάσει το πόδι τη και ήταν πολύ στεναχωρημένη που η φίλη τη στη Βρετανία παντρευόταν και αυτή δεν μπορούσε να είναι. Έκανε ένα προσωμείωμα εικονικό από μία εταιρεία που ήταν η γραφιστική και με έναν τέτοιο τρόπο τύπου Metaverse παραβρέθηκε στο γάμο, παραβρέθηκε στο γλέντι, δεν μπορούσε φυσικά να φάει και να πιει, αλλά ήταν παρούσα στο γλέντι, κανονικά και ήταν και, στην, και, στη διαδικασία του στην Εκκλησία. Ε, αυτό σας φαίνεται πολύ μελλοντικό. Θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο. Ελπίζω να μην σας κουράζω. Λοιπόν, ευχαριστώ εδώ τον ηχολήπτη μας που με βοήθησε να τα βάλω. Για να δούμε αν θα παίξουν τώρα κιόλα. Τι είναι το Metaverse. Ένας δυσνόητος όρος της Silicon Valley. Με πολλούς τρόπους το Metaverse είναι εδώ, καιρό τώρα είναι στις συναυλίες του Fortnite, στα Virtual Reality Meeting Spaces του Facebook, στην Pop Culture και τη Sci-Fi τεχνολογία. Για τους Boomers είναι εδώ από το 2003, από το Second Life. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, ο Mark Zuckerberg ονειρεύεται την επόμενη μέρα των social media στο Facebook. Metaverse. From now on, we're going to be Metaverse first, not Facebook first. That means that over time you won't need to use Facebook to use our other services. Αλλά το Facebook, ούψ, η ΜΕΤΑ, δεν είναι η μόνη ένας εταιρεία είναι που θέλει να μας κάνει και να βριθιστούμε σε έναν ευεργό Θυμάστε πως μπαίναμε στο ίντερνετ στο παρελθόν. Έτσι μπαίναμε. Θυμάστε πως μπήκαμε στο ίντερνετ για πρώτη φορά. Στην αρχή αγοράζαμε ογκώδη PC που μας κρατούσαν καθυλωμένους στα γραφεία μας. Μετά, απελευθερωθήκαμε και κυκλοφορούμε με το ίντερνετ στην τσέπη μα. Τώρα έρχεται το όραμα που θα σπάσει τον περιορισμό τη οθόνη. Να γίνουν το ίντερνετ και τα social media κάτι σαν μια τρισδιάστατη απεικόνιση του πραγματικού κόσμου. Ένα τέτοιο σύμπαν είναι το Metaverse. Είναι ένα σύνολο από ψηφιακού κόσμου που βρίσκονται συνέχεια online για κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Καθένα έχει ένα avatar, μία persona. Έχει το δικό του ψηφιακό χώρο και μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα avatars που βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο κόσμο. Να παίξει παιχνίδια, να παρακολουθήσει events, να αγοράσει προϊόντα, ακόμη και να πάει στη δουλειά. Το Facebook έδειξε πως μοιάζει ένα γραφείο στο Metaverse. Παιχνίδια όπως το Roblox, το Fortnite και το Minecraft έδειξαν πώ μοιάζει η ψυχαγωγία. Όλα αυτά γίνονται σήμερα με desktop, smartphone και tablet στο Metaverse γίνονται με headset τη εικονική πραγματικότητα. Και μπορεί κανεί να μετακινηθεί. Το τρέχω λίγο. Γιατί απλώ δεν υπάρχει ακόμη τεχνολογία γι' αυτό. Mm -hmm. Δεν έχουμε σήμερα τα εργαλεία να χτίσουμε ένα κόσμο που θα μα προσφέρει συγχρονισμένα, ταυτόχρονε, μη προκαθορισμένε εμπειρίε σε εκατομμύρια ανθρώπου. Με άμεση αποφάση όπω είναι σήμερα η ζωή. Του. Το Facebook και έδειξε το όραμά του για το social θένα. metaverse. Όμω όλοι οι γίγαντε τη τεχνολογία θέλουν ένα κομμάτι. Η τεχνολογία είναι το πρώτο challenge. Ο έλεγχό του, η ιδιωτικότητα, οι νομικέ και ηθικέ δεσμεύσει είναι όλα τεράστια ζητήματα. Το Metaverse θα είναι ένα χώρο για κάθε άνθρωπο. Και αυτό σημαίνει πω πρέπει όλοι να συνεπάρχουμε υπό κάποιου κανόνε που ακόμη δεν έχουν καθοριστεί. Ιδάλω, είναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε κάτι που θα μοιάζει με επεισόδιο του Black Mirror. Λοιπόν, επιστρέφω τώρα εδώ στην παρουσίαση. Αυτά με το Metaverse πολύ φαίνονται μακρινά, αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά μας. Και έτσι αναπτύσσονται καινούργια επαγγέλματα. Καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα υποστηρίξουν όλο αυτό. Υπάρχουν ήδη εταιρείε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή εδώ που αναφέρω εδώ οι tokens, έχει δώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει αυτό το space, ένα κομμάτι σε ένα εμπορικό κατάστημα που θα δημιουργηθεί. Είτε γιατί θέλει να το αξιοποιήσει η ίδια η εταιρεία, είτε γιατί θέλει να το μεταπολίσει. Σου λέει τώρα το αγοράζω ένα εκατομμύριο, σε δύο χρόνια μπορεί να έχει, σε δέκα χρόνια μπορεί να έχει δέκα εκατομμύρια. Είναι μια μορφή επένδυση. Λοιπόν, ακούγονται λίγο με τα αυτά που σα λέω τώρα. Απλώ είπα να σα δώσω και μια τέτοια διάσταση. Να πάω λίγο στην προβολή όμω. Θα ήθελα πολύ να είχα τώρα εδώ, και άλλου επιστήμονε και να σα μιλήσω για το αντικείμενό του. Έναν μηχανολόγο, έναν οικονομολόγο, έναν ε, ακόμα έναν ψυχολόγο, να μην μα μιλήσει μόνο για το άγχος, αλλά γενικά για το επάγγελμα του ψυχολόγου και άλλου και άλλου πολλού επιστήμονε. Αλλά επειδή δεν μπορούσα να το κάνω, γι' αυτό και έφτιαξα ένα, ένα QR code, το οποίο θα ήθελα κανένα δύο παιδιά να με βοηθήσουν να το μοιράσω έχω, δώσει, έχω ετοιμάσει λοιπόν ένα... Ωραία. Μισό λεπτό. Κάνα δυο παιδιά να βρω να με βοηθήσουν. Παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο, έρχεστε λίγο. Έλατε, Από την άλλη μεριά. Λοιπόν, τι έχω βάλει εδώ. Εδώ έχω βάλει 120 επαγγελματίε που μιλάνε σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, τετράλεπτο ή πεντάλεπτο βίντεο, αλλά δεν είναι δικά μου τα βίντεο. Είναι του ΕΟΠΕΠ, Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων. Υπάρχουν στο YouTube. Απλά εγώ τα έβαλα σε αυτό το QR Code. Τα ξέρετε το QR Code. Το σκανάρετε με το κινητό σα και ανοίγει. Πάρα πολλά καφέ, εστιατόρια έχουν το κατάλογό του με QR code. Και παραγγέλνεται ήδη, είστε εξοικειωμένοι. Αυτή η έρευνα που σα είπα του ΣΕΒ, που δείχνει τα επαγγέλματα του μέλλοντο, είναι εκεί τα 11 επαγγέλματα και όχι μόνο τα επαγγέλματα καταγεγραμμένα, αλλά είναι και βίντεο ανθρώπων που μιλάνε για αυτό το κομμάτι. Μια αναφορά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού γενικά για τι στρατιωτικέ σχολέ. Έχω βάλει περίπου 500 σελίδε είναι αυτό το αρχείο που λέει Μηχανογραφικό 2023. Για κάθε σχολή υπάρχει πληροφορία. Σα έχω βάλει τι βάσει του 22, του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, για να τι έχετε σε ευθύνουσα σειρά. Και έχω βάλει μερικά ενδεικτικά προγράμματα για σπουδέ σε Ευρώπη και Αμερική που θα πω τώρα. Ωραία. Και μερικά summer, καλοκαιρινά προγράμματα που μπορείτε να δείτε. Αυτό, αν το σκανάρτε θα σας βγάλει σε ένα PDF θα διαλέξετε το PDF. Καλά, μαθημένοι τα παιδιά είναι από αυτά. Και μπορείτε να μπείτε. Και μάλιστα είναι δυναμικό το QR code, δηλαδή μπορώ εγώ στη συνέχεια να βάζω πληροφορία και εσεί να το βλέπετε. Ωραία. Θα βάλω και την παρουσίασή μου αυτή για να την έχετε μέσα αυτό το QR code. Ωραία. Για να μην το χάσετε, αν θέλετε, μπορείτε να το βγάλετε φωτογραφία το QR code ή όλο το καρτελάκι ή μόνο το QR code. Και να σκανάρετε μετά από ένα κινητό σε ένα άλλο. Γιατί αυτό το χαρτί μπορεί να χαθεί. Λοιπόν, τι έχω εδώ. Α, να, πούμε, να, πούμε, τώρα δύο λόγια για το εξωτερικό. Τι γίνεται με το εξωτερικό. Σας έχω κουράσει. Σας έχω κουράσει. Αλλά επειδή το κόκκινο ποτάμι έχει ακόμα λίγη ώρα, γι' αυτό λέω να συνεχίσω λίγο. Ε, λοιπόν, εγώ βέβαια το προλάβω γιατί θα πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν πειράζει, εσείς τουλάχιστον να το προλάβετε. <laughs> λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με την Ευρώπη και την Αμερική. Τι γίνεται με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πώς μπορώ να πάρω υποτροφία και να σπουδάσω εκεί. Ακούμε τη λέξη υποτροφία και νομίζουμε ότι ανήκει στο πολύ καλό μαθητή. Αυτό που λέτε εσείς τα παιδιά, το κλασικό φυτό. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροφία μπορεί να πάρει και ένας μέσος μαθητής. Αρκεί να τη ζητήσει και να τη ζητήσει με σωστό τρόπο. Πέρσι υπήρχαν για τη χώρα μας 2.000 υποτροφίες. Ετήθηκαν οι 1.000. Ελήφθησαν οι 900. Χίλιες εκατό μήνων αδιάθετες. Ενδεικτικό το νούμερο για να καταλάβετε πόσες πολλές υποτροφίες υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Εσείς πήρατε. Γιατί βλέπω ξέχασε να πάρει. <laughs> Αυτός δεν τα μοίρασε. Είναι τόσο δοτικός που δεν κρατάει καν για τον εαυτό του. Τι παιδί. <laughs> λοιπόν. Ε, ναι. Υπάρχουν εδώ κάποιοι μύθοι. Ο άλλο λέει γιατί να σπουδάσει στο εξωτερικό, είναι ακριβά κλπ. Παρ' όλα αυτά, το, εξωτερικό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχει έρευνα, έχει καινοτομία, έρχεσαι σε επαφή με άλλε κουλτούρε, έχει άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασία. Ε, ναι, η μύθη λέμε είναι ακριβά. Εκεί πάνε πιο καλή, δεν είμαι εγώ για το εξωτερικό, αφού δεν είμαι τόσο καλό. Η διαδικασία είναι δύσκολη, ποιο κάνει τι αιτήσει και όλα αυτά. Το ερώτημα είναι ότι αν έρχονταν ένα πανεπιστήμιο τώρα εδώ και σου έλεγε, σου δίνω Υποτροφία για να σπουδάσει έξω. Θα πηγαίνε. Δηλαδή, ποιο είναι το ερώτημα. Α αφήσουμε το οικονομικό έξω. 18 χρονών θα έφευγε σε Ευρώπη η Αμερική για να σπουδάσει. Α, δεν φεύγω τόσο μακριά. Μέχρι τη Σαλονίκη, ναι. Ναι, λέω τώρα. Αλλά μπορεί να μην το σηκώνει η κουλτούρα μου. Εγώ τώρα, επειδή προέρχομαι και από ένα τέτοιο σχολείο, είμαι 22 χρόνια στον Ατόλια. Πέρσι φύγαν 87 παιδιά για Αμερική μόνο. Ένα στα τρία παιδιά πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν πάει οι γονείς, τους έχουν πάει υπάπου, δεσιθεί. Είναι και θέμα δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο εκεί. Αλλά πολλά παιδιά δεν τολμάνουν να σκεφτούν αυτό γιατί το βλέπουν πολύ μακρινό, ακριβό ε, και όλο αυτό το κομμάτι θέλω λίγο να το απομυθοποιήσω. Να πω απλά ότι άμα τώρα περάσεις αρχιτέκτονας στα Γιάννενα συγχαρητήρια, κάναμε εδώ τα πάρτι, περάσαμε καλά και φεύγει για τα Γιάννενα. Ωραία. Πες να νοικιάσει ένα σπίτι τώρα στα Γιάννενα. 35 μέτρα. Γιατί είναι μόνο του, ο Νίκο δεν μπορεί με άλλου. Το ακούω πολύ συχνά. Κανένα πρόβλημα. Πόσο θέλει το σπίτι, στη χειρότερη 400 ευρώ. Και όχι στο κέντρο, κάπου να έχει λεφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο που είναι στο δρόμο για την Άρτα. Ωραία. Πέρασε λοιπόν στα Γιάννα, όλα καλά ένα πεντακοσάρι, εξακοσάρι πρέπει να στείλει ο γονέα. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο είναι τα Γιάννηνα σήμερα. Ένα χιλιάρικο. Όχι πω η Θεσσαλονίκη είναι φθηνότερη, είπα τα Γιάννηνα. Έτσι, την αρχιτεκτονική. Πόσο θέλει μέσο όρο λήψη πτυχίου το, το Πολυτεχνείο το ελληνικό, ξέρετε. 8,5 χρόνια. Πόσα παιδιά πήραν φέτο στην χώρα μα. Πόσα παιδιά πήραν πτυχίο στα 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι το Πολυτεχνείο μα. Στα 5 χρόνια πόσα παιδιά πήραν. 17. Από <laughs> όλα τα Πολυτεχνία. Θέλω να σα πω ότι δεν παίρνει. Και όχι μόνο δεν παίρνει πτυχίο. Έχουμε πολλού λόγου. Θέλει να πάει να δώσει η χρήσα μα εδώ εξετάσει. Μαμά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδί μου. Πάω να γράψω, κανένα πρόβλημα. Οκ, okay, πάει να γράψει. Εννιά η ώρα τηλέφωνο. Ρε χρήσα, γιατί δεν είσαι μέσα στι εξετάσει, Γιατί έχει κατάληψη. Πήγε ο... εκεί πέρα κάποιοι και βάλανε με ένα σπρέι κατάληψη, κόκκινο να τρέχει κιόλα έτσι. Αφάίνεται σαν αίμα. Πήραν και μια λυσίδα, τη βάλανε και δεν μπορεί να μπει ούτε. Χρυσα, καλά την έχω διαλύσει. τη χρυσα δεν θα το ξαναπώ. Χρυσα μου. Ε, θα πάρω άλλο παιδί. Λέω πάντων, δεν μπορεί να μπει το παιδί μέσα. Ούτε η πανεπιστημιακοί και το εξάμεινο χάθηκε. Όλα τα μαθήματα του Σεπτεμβρί, του Ιουνίου μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη. Τι λέτε ρε παιδιά, το ελληνικό πολυτεχνείο ξέρετε τι είναι. Είναι ζόρι. Είναι, είναι δύσκολο. Βέβαια ε, το δύσκολο το κάνουν και οι καθηγητέ. Ε, το μάθημα Δομοστατική 1 έχει 700 παιδιά. Που το δίνουν και το περνάνε 17. Όταν ο καθηγητή πάρει σύνταξη, περνάνε το μάθημα. Γιατί το περνάνε το μάθημα, Το περνάνε το μάθημα γιατί έγινε εύκολη η δομοστατική. Μα η δομοστατική είναι αυτή, ρε παιδιά. Πόσο τσιμέντο θα βάλω στι κολώνιε, για να μην πέσει αυτό το κτίριο. Αυτή είναι η δομοστατική. Ο καθηγητή το κάνει δύσκολο το μάθημα στην Ελλάδα. Και άλλα, πολλέ παθογένειε έχουμε στη χώρα μα. Που με λίγα λόγια. Αν βγάλει το παιδί το Πολυτεχνείο στα 6, εγώ σα βάζω ένα καλό σενάριο στα 6 χρόνια. Mm. Το χρόνο, πόσο θέλει στα Γιάννα, 12 μήνε, επί 1.000, 12.000. Επί 6 χρόνια, 72.000 θέλει το παιδί στα Γιάννα για να πάρει το πτυχίο σαν αρχιτέκτονα μηχανικό. ωραία. Υπάρχει τρόπο με αυτά ή και με λιγότερα να φοιτήσω σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπάρχει. Υπάρχει τρόπο. ωραία. Αυτό λοιπόν να το γνωρίζετε ότι δεν είναι εδώ φθηνά και εκεί ακριβά. Μακάρι να υπήρχαν πανεπιστήμια εδώ, αλλά δεν υπάρχουν εδώ. Τώρα θα μου πείτε στι αίρε έχουμε μερικά τμήματα. Εντάξει, αλλά και στη Θεσσαλονίκη να πάνε τα παιδιά πρέπει να ξοδευτούν λεφτά. Και όσοι έχετε παιδιά, που φαντάζομαι υπάρχουν στα κρατήρια μα γονεί που έχουν παιδιά εκεί, το ξέρουν καλά. Εγώ δεν λέω να πάτε στο εξωτερικό και φύγετε. Εγώ λέω το πλάνο είναι να είναι οι πανελλαδικές. Ωραία, νούμερο ένα πανελλαδικέ. Αλλά κάνε και μερικέ αιτήσει για υποτροφία έξω. Και αν σου κάτσουν και αν σε δεχτούν, τότε φύγε. Αυτό σα λέω. Δείτε το ω plan B. Το οποίο θα το ενεργοποιήσετε εφόσον γίνει δεκτό, εφόσον έρθουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Ωραία. Με αυτό το σκεπτικό σα λέω να δείτε το κομμάτι εξωτερικό. Λοιπόν, εντάξει. Εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική. Θα θίξουμε δύο-τρει μεγάλου Τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία που έχει μπει στη τελευταία και θα πούμε και δύο λόγια για την Αμερική. Ευρώπη. Η, στην Ευρώπη η μεγάλη βιομηχανία παραγωγή πτυχιούχων, η μεγάλη αυτή βιομηχανία που λέγεται Βρετανία, αυτή τη στιγμή έχει, κλονίζεται στη θέμελα. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Τι να σα πω για να καταλάβετε πόσο μεγάλη βιομηχανία είναι. Στη χώρα μα υπάρχει πτυχίο εγκληματολόγου. Δεν υπάρχει. Δύο μεταπτυχιακά υπάρχουν. Ένα στο νομική, στη νομική στην Αθήνα, εκεί στη Σόλνο, και ένα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στη Συγκρού. Και πάλι δεν το κοιτάνε την εγκληματολογία από τη μεριά του CSI, το investigative, το κοιτάνε από τη μεριά του προφίλ του εγκληματία. Κανένα πρόβλημα. Και αυτό εγκληματολογία είναι. Παρ' όλα αυτά, να σα πω πόσα bachelor, όχι μεταπτυχιακά, έχει η Βρετανία 27 εγκληματολογία. Για να καταλάβετε γιατί μεγάλο μαγαζί μιλάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά του. Στη Βρετανία, πήγαινε και ήθελε 15.000 το κόστο σπουδών, το ετήσιο κόστο. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε κάτι. Όλα τα πτυχία σε όλο τον κόσμο είναι τετραετή. Μιλάμε για τι σχολέ τι περισσότερε. Φαρμακευτική, ψυχολογία, χημικό. Τετραετού φοιτητέ στι σχολέ. Δηλαδή πρέπει να περάσει 45-50 μαθήματα. Αυτά τα προγράμματα στη Βρετανία είναι τριετή. Όχι ότι είναι υποδιέστερα, αλλά περνά αυτά τα 45 μαθήματα ή τις ίδιες διδακτικές μονάδες, αυτά που λένε ECTS, τα περνάς και ανάλογα με το βάρος του μαθήματος παίρνεις το πτυχίο σου. Δηλαδή, ουσιαστικά, κάνεις τα ίδια μαθήματα, στο πω απλά. Στα τρία χρόνια. Δηλαδή, λένε οι Άγγλοι, ήρθες εδώ για να σπουδές. Όχι τέσσερα, στα τρία χρόνια θα πάρεις πτυχίο. Κανένα πρόβλημα. Και μέχρι πρότινος, όταν λέω πρότινος, τι εννοώ, 1 1η Γενάρη του 21 εννοώ. Εκεί άλλαξαν τα πάντα στη Βρετανία μέχρι πριν το Γενάρη του 2021, ήθελε 3.15.45 το tuition, τα δίδακτρα. Και ήθελε άλλα 10-12 το χρόνο για να ζήσει. Το πόσο θα ζήσει, αν σου φτάσει ένα χιλιάρικο στα Γιάννενα ή όχι, έχει να κάνει και με σένα. Αν είσαι λίγο large, ακεράσεις σήμερα η χρήση, παιδιά. Αφήστε το. Ευχαριστώ πολύ. Τότε πάει ο μπα τη χρήση, θα διαλυθεί. Λοιπόν. Είναι εδώ ο Όχι. Η <laughs> Πολύ ωραία. Ε, θέλω να πω, εξαρτάται και πόσο θα ξοδέψουμε. Έχουμε ένα μέσο κόστος ζωής αλλά παίζει ρόλο και το παιδί. Αν θα είναι πολύ έξοδο. Όπως και να έχει, ήθελες 45 και 35 ένα ογδοντάρι. Και ερχόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έδινε τα 45 ως δάνειο στο Πανεπιστήμιο. Περνούσες εσύ στο UCL, στο Λονδίνο και χρωστούσε στο πανεπιστήμιο για τρία χρόνια από 15, 45.000 ευρώ. Έρχονταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έδινε τα λεφτά στο πανεπιστήμιο. Και εσύ είχε το κόστο ζωή. Θα μου πει, δάνειο ρε φίλε, πρέπει να το ξεπληρώσουμε. Ναι, αλλά υπόχρεο το παιδί. Όχι ο γονέα, όχι εγγυητή ο γονέα ή προσημείο στο σπίτι ή τα χωράφια. Ε, το παιδί, και το παιδί πώ θα τα δώσει. Το παιδί, η συμφωνία είναι, σου δίνουμε 45. Ωραία τελειώνει τι σπουδέ σου, ήδη από το τρίτο έτο σε φέρνω σε επαφή με την αγορά μέσω εταιριών, εγώ το γραφείο διασύνδεση τη Βρετανία, και αφού σε φέρνω σε επαφή με την αγορά εργασία, τότε σου κάνει πρόταση. Μέσα στην πρακτική λοιπόν δεν πληρώνεσαι. Όταν τελειώσει όμω, η ίδια εταιρεία σου κάνει πρόταση και σου λέει, θέλει να μείνει με 1500, με 2000, με 3,5, ανάλογα, με 2.500 λίρε. Εκεί ξεκινάνε. 1.800, 2.000, 2.200. Αυτή είναι η πρώτη μισθή στη Βρετανία σήμερα. Ναι, και σου λέει, Ωραία, πήρε τι 2.000 λίρε. Α πούμε ότι είναι 200 ευρώ. Πήρε 2.200 ευρώ. Και ποιο είναι το ποσό πρέπει να δίνει, Πρέπει να δίνει το 10%, τα 220 δηλαδή, το μήνα, μέχρι να ξεπληρώσει το 45%. Όχι καπέλο, όχι τόκο. Ωραία. Αυτά ήταν τα φοιτητικά δάνεια που είχε διασφαλίσει η Βρυτανία. Τώρα έρχονται πολλέ εταιρείε επαγγελματικού προστατευτισμού και λένε, Ελάτε, ε, υπάρχουν δάνεια. Ναι, πράγματι υπάρχουν και σήμερα. Ξέρετε τι δάνεια υπάρχουν. Ναι. Έλα εδώ σου λέει: Θέλει 45. Πάρε 45. Ο παπά ποιο είναι αυτό. Ωραία. Υπογράψτε, κυρία Μαγκίτη. Παίρνει 45 και θα μου γυρίσει. Βάλουμε και ένα σπίτι προ σημείωση, υποθήκη. Αν δεν τα πληρώσει, να το πάρουμε. Ναι. Και πώ είναι τώρα το δάνειο στη Βρετανία. Ε, και καπέλο. Αντί για 35, 45, 45 σου δώσαμε, αφού σου, σου, σου πουλήσαμε ζεστό χρήμα, αυτή είναι η έννοια του δανείου. Θα μου δώσει 70 σε 15 χρόνια, σε 30, ανάλογα. Όπω είναι και τα δάνεια τέτοια, ξέρουμε, έχουμε και στη χώρα μα. Τώρα, αν πάμε στη Eurobank, θα μα δώσει. Δεν υπάρχουν λοιπόν δάνεια στη Βρετανία. Γι' αυτό και έχει κλειδονιστεί το μεγάλο αυτό μαγαζί που λέγεται Φένα. Α το πω έτσι λίγο απλά. Και είχε τη μέρα χίλιους πελάτε, και τώρα έχει τη μέρα 80 πελάτε. Δηλαδή, έχει άδειε θέσει η Βρετανία αυτή τη στιγμή και έχει βαφτίσει η υποτροφία τι εκπτώσει, γιατί απαγορεύονται οι εκπτώσει. Έχουν και ένα, ένα, Αυτή τη στιγμή έχουν και λίγο ακυβερνησία στη Βρετανία. Έφυγε εκείνο ο Ξανθό, ο πρωθυπουργό, το θυμάστε. Κατηγορήθηκε για διαφθορά. Δεν κατηγορήθηκε. Κατηγορήθηκε δηλαδή και έφυγε μόνο του. Τέλο πάντων. Είχαν και τα προβλήματα με τη Σκωτία. Χρόνια τώρα η Σκωτία ήθελε να γίνει ανεξάρτητο κράτο. Και τέλο πάντων αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμεί δεν μπορούμε να πάμε πια. Εμείς θεωρούμαστε για αυτούς international students, διεθνείς φοιτητές. Δεν υπάρχουν λοιπόν για μας ευνοϊκοί όροι. Και τι σου κοστίζει σήμερα η Βρετανία, ένα οχδοντάρι. Θα μου πεις, ένα οχδοντάρι μου βγαίνουν και τα Γιάννηνα. Ναι, το Πολυτεχνείο. Αν πας όμως στην ψυχολογία, στη Φλόρινα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Γι' αυτό και θέλει λίγο προσοχή η Βρετανία αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή αυτό το μεγάλο μαγαζί που λέγεται Φένα δεν πάει καλά, το διπλανό μικρό μαγαζάκι δίπλα στη Φένα, που έχει εδώ και μια δεκαετία που πουλάει προγράμματα αγγλόφωνα, είναι η Ολλανδία. Και έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Δηλαδή, τι γίνεται, Όχι ότι έχει πολλά προγράμματα. Η Ελλάδα έχει έξι ιατρικέ. Η Ολλανδία έχει δύο, στον Κρόνιγκερ και στο Μάστριχτ. Παρ' όλα αυτά, αφού υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι που λέγεται Βρετανία, η Ολλανδία πάει πολύ καλύτερα. Έχει δίδακτρα χαμηλά, περίπου 2.000 το χρόνο, τα βλέπετε αυτά. Ναι, ωραία, ωραία. Σε την ευχή σας. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Λοιπόν, άρα λοιπόν πάει πάρα πολύ καλά. Το κόστος ζωή είναι σχετικά υψηλό, αλλά τα δίδακτρα είναι αρκετά χαμηλά. Ωραία. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έχει πληθώρα φοιτητών και τώρα τελευταία, τα δύο τελευταία χρόνια και αυτό το μικρό μαγαζάκι εκεί δίπλα στη Βρετανία. Έχει λίγο να το πω, σηκώσει ψηλά τον Αμανέ και τι κάνει, ξεσκαρτάρει τι αιτήσει και πρέπει να έχει γερό ακαδημαϊκό προφίλ για να σε πάρει. Όταν στη Χάγη, στο Ντέλφτ, το Πανεπιστήμιο, στην Πληροφορική είχε για 200 θέσεις 350 αιτήσει, τα πράγματα ήταν καλά. Τώρα που για 300 θέσεις έχει 1500 αιτήσει, θα ξεσκαρτάρουν και θα πάρουν τους καλύτερους. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με την Ολλανδία στο κομμάτι αυτό. Μερικά ενδεικτικά κόστη για αυτό το best seller προϊόν. Αυτό είναι ένα best seller προϊόν, το ξέρετε. Οι ατρικοί το θέλουν πάρα πολλά παιδιά. Στη χώρα μας έχει 19.000 μόρια, 18.500 μόρια. Η Αλεξανδρούπολη πέρυσι είχε 18.200 με λίγα λόγια, δεν περνάμε πολύ εύκολα. Άμα γράψει 17-17-500 και ξαναδίνει. Άμα γράψει όμω 15.000, το σκέφτεσαι. Λε, και πόσο να το κάνω από 15.000. Άντε να το κάνω 17.000. Δεν το γυρνά εύκολα. Άμα χάνει στο πρώτο ημίχρονο, δεν το γυρνά εύκολα. Έτσι λοιπόν, δίνω μερικά ενδεικτικά κόστη. Η Ολλανδία 2.200 και η Κύπρο 20.000. Η Βουλγαρία η Σόφια 8, Φιλιππούπολη, Πλέβεν, Σλοβακία 11, Πράγα, Ρουμανία. Η Ρουμανία ξεκινάει από 5 στην Κωνσταντζα. Το Βουκουρέστι έχει 7,5. Η Ισπανία 18. Αυτά είναι το χρόνο. Κόστη. Για να έχετε μια εικόνα, τι σημαίνει και μια κουβέντα τη τελέ και τελευταίωνο. Τελε, Σπουδέ στην Αμερική με υποτροφία. Η Αμερική έχει δίδακτρα σε ένα καλό πανεπιστήμιο περίπου 50.000 δολάρια. Το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από το ευρώ. Α το πάρουμε μία ή άλλη. 50.000 ευρώ απλησίαστο. Και περίπου 15 έχει το κόστο ζωή. Δηλαδή σήμερα στην Αμερική θε 65 χιλιάρικα το χρόνο για να σπουδάσει. Έρχεται όμω το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και σου δίνει υποτροφία. Πολλέ φορέ και πλήρη υποτροφία σε παιδιά που αν γράφαν πανελλαδικέ δεν θα περνούσαν τα 14, 15, 16 μόρια. Δόθηκαν υψηλότατε υποτροφίε. Ωραία, αρκεί να γίνουν οι αιτήσει με τον σωστό τρόπο και αρκεί να δώσουμε αυτέ τι εξετάσει SAT, που είναι σε αγγλικά και μαθηματικά. Αγγλικά επίπεδου ΑΒ Λυκείου ανάμεσα, μαθηματικά. Συνο... Ναι, όχι, αγγλικά επίπεδου lower με proficiency ανάμεσα, μαθηματικά Α Λυκείου, Γ Λυκείου ανάμεσα. Έχουμε δύο εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα. Ένα είναι στην Αθήνα, στο Κολέγιο του Ψυχικού, και ένα στη Θεσσαλονίκη, το Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια. Είναι εξεταστικό κέντρο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να έχει GPA πάνω από 17,5. Τι σημαίνει GPA? Σημαίνει General, Γενικό Μέσο Όρο, Γάμα Γυμνασίου, γενικώ. Αλφα Λυκείου και Βλυκίου. Αυτέ οι τρει τάξει ενδιαφέρουν. Ε? Γιατί οι αιτήσει γίνονται στη Γάμα. Άρα δεν έχει βαθμό Γάμα. Άρα έχει βαθμό Γάμα Γυμνασίου, Αλφα Λικίου, πάνω από 17,5. Αν έχει πάνω από 17,5 έχει σοβαρέ πιθανότητε για πλήρη υποτροφία, αρκεί να γράψει καλά και στα ΣΑΤ και αν έχει και ένα προφίλ έτσι πολυσχηδέ, δηλαδή αν έχει κάνει, ξέρω εγώ, μουσική, χορό, μπαλέτο, ζωγραφική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα όλα αυτά μπαίνουν. Συνυπολογίζονται και εκτό από academic scholarship, δηλαδή λεφτά που θα σου δώσουν για τι επιδόσει σου, θα σου δώσουν και για αυτά. Μπορεί να είναι sport scholarship, art scholarship, οτιδήποτε. Να, να, κολλήσουν ένα κομμάτι στο ποσό αυτό. Και γιατί να δώσουν λεφτά σε σένα, αγαπητό μου Ελληνόπουλο, γιατί, γιατί ξέρει έχει καλό επίπεδο sciences. Έχει καλό επίπεδο. Παρά το ότι μπορεί να λες ότι δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, ξέρει τη δευτεροβάθμια εξίσωση, έτσι δεν είναι. Β τετράγωνο μείον 4αγ, που την έμαθε στη γάμα γυμνασίου. Ωραία. Ξέρετε πότε μάθαινε αυτή είναι ο Αμερικανό. Στο πρώτο έτο του Πανεπιστημίου. Ξέρεις το ημίτονο. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Απέναντι κάθορους προς υποτίνουσα. Το ξέρεις. Πότε το μαθαίνει ο Αμερικανός. Στο πρώτο έτσι του πανεπιστημίου. Άρα σε θέλουν εσένα γιατί είσαι το, 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 το άλογο στην άμαξά τους. Για να τραβάς και τους άλλους. Ωραία. Σε θέλουνε. Έχεις καλό επίπεδο size. Εσύ πηγαίνεις. Καλά, ο Έλληνα πηγαίνει με το American Dream. Πάει να πετύχει. Αλλά παρόλα αυτά χαλαρά, άνετα φέρνει καλές επιδόσεις, γιατί, γιατί έχουμε ένα αυστηρό μοντέλο. Τέσσερις ώρες μαθηματικά στην Α γυμνασίου, τέσσερις στη Β, τέσσερις στη Γ, τέσσερις στην Α, εφτά στη Β, αν πάμε στη, στη θετική. Ένας χαμός με τα μαθηματικά. Καλό ή κακό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό σου δίνει ένα, ένα προφίλ και φυσικά έχει κάνει και 500 πράγματα. Αυτά που λέω τώρα, μουσικέ, χορού, τραγούδια. Η Ελληνίδα Μάνα, αυτή η ηρωίδα, αυτή η κολόνα, ε, σε έχει τρέξει με χιόνια και βροχέ σε 500 πράγματα, και άμα σε ρίξουν από τον πέμπτο όροφο, πέφτει με τα πόδια. Και αυτό κάνει μπάμε εκεί έξω. Δεν είσαι σαν το Ιαπωνεζάκι που το πήραν μόνο για academic skills. Ξεχωρίζει. Κάνει μπάμε αυτό, φαίνεται. Οπότε σε θέλουν εσένα. Είσαι καλό, είπαμε, άλογο για την κούρσα του αυτή. Επίση, εκεί τα παιδιά, τα περισσότερα, εργάζονται εργάζονται χαλαρά. Εργάζονται στη βιβλιοθήκη και παίρνουν για 18 ώρες δουλειά την εβδομάδα 600 δολάρια το μήνα. Εργάζονται ως βοηθοί καθηγητών. Άμα είναι στοιχειοδός συνεπής, μπορούν να εργαστούν. Να διεργαστούν στο εστιατόριο της σχολής. Το οποίο εστιατόριο της σχολής, αν πάρεις το δίσκο από εδώ και το πας εκεί που είναι η θέση του, τότε, όχι το δικό σου, τον άλλον, Τότε, ναι, θα πληρωθείς γι' αυτό και θα πάρεις πάλι 600 ευρώ. Ενώ στα Coffee Island, αν πας στην Ελλάδα, θα πάρει 440 και θα είναι πολύ χειρότερα τα πόδια σου με κυρσούς. Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω να πας και να φύγεις, αλλά αν είναι το όνειρό σου, σου λέω μην το φοβάσαι. Ωραία. Και να ξέρεις ότι πολλά παιδιά εργάζονται σήμερα εδώ, στα, στα σπίτια τους βρίσκονται, στην Ελλάδα είναι, και δουλεύουν για ξένες εταιρείε. Αυτό το μοντέλο πλέον αναπτύσσεται πάρα πολύ, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι έφυγε και έριξε μαύρη πέτρα. Λοιπόν, να πω και δύο λόγια για τα Summer, τι σημαίνει Summer programs. Το καλοκαίρι, αντί να πα κατασκήνωση, εδώ, στη χώρα μα, οπουδήποτε, μπορεί να πα. Πήγαινε η κατασκήνωση μετά στο καπάκι, ή πριν, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πα για 10, 15, για 5 μέρε, μια εβδομάδα. Συνήθω πηγαίνουμε για 10 μέρε σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Βλέπουμε πώ έχουν τα πράγματα εκεί. Αυτά είναι τα καλοκαιρινά προγράμματα. Βλέπουμε τι εγκαταστάσει, συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα και εκμάθηση τη γλώσσα, αλλά και συμμετοχή. Άμα πάρει ένα πρόγραμμα engineering, θα <laughs> δεις γύρω από τη μηχανική. Αν πάρει biology, pre-med, οδοντιατρική, business, law, δηλαδή law σημαίνει νομική, ε, οικονομικά, ιατρική, βιοχημία, όλα αυτά τα προγράμματα τρέχουν τρέχουν και μπορεί να βλέπει τέτοια θέματα, να ανοίξουν οι οριζοντέ σου. Και αν σε ενδιαφέρει, τότε μπορεί να, να πει ότι θέλω να πάω ή δεν θέλω να πάω, γιατί το δοκίμασα. Πάντως μην μένει καθυλωμένο στα, 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 κλασικά, μπορεί να το σπάσει αυτό. Βέβαια, τα κόστη ξεφεύγουν. Βλέπετε εδώ από 900 μέχρι 5.000. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι τα έχουν τα λεφτά του. Και ένα ακόμα μικρό βιντεάκι θα σα δείξω και με αυτό τελειώνω. Γίνανε κάποιε έρευνε. Και δείξανε το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή τι κοινό είχαν όλοι οι πετυχημένοι. Έγιναν κάποιες μετρήσεις λοιπόν. Εδώ θα σας δείξω ένα σύντομο βιντεάκι. Μ αρέσουν τα βίντεο, είναι πολύ παραστατικά. I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding: teaching. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. That's and like any teacher, course. I made quizzes and tests. I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best. And my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking the kinds of things you need to learn in seventh grade math, sure, they're hard ratios, decimals, the area of a parallelogram but these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students. Could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school?

we tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. we went to the national spelling bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. we studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying Grit in the Chicago Public Schools. I asked thousands of high school juniors to take GRIT questionnaires and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So, it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? what do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? the honest answer is i don't know <laughs> what i do know is that talent doesn't make you gritty our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments <laughs> in fact in our data grit is usually unrelated <laughs> or even inversely related <laughs> to <medicine>. <laughs> so far the best idea i've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This, this is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck and it is the belief that the ability to learn is not fixed. That it can change. Dr. Dweck has shown that when kids <laughs> <breathe> and learn <laughs> about the brain and how it changes and grows in response to challenge they are much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So, growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail. Να αποτύχουμε, wrong, κανένα πρόβλημα. Να αποτύχουμε. Αλλά να ξαναξεκινήσουμε, λέει. Λοιπόν, το είδα πολύ ενδιαφέρον. Και τα δύο βίντεο είναι στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε. Ε, το ένα λέγεται Grit με I. Και το άλλο λέγεται Τι είναι το Metaverse. Τα που σας έδειξα. Και πράγματι το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η αποτυχία πήρα λόγια από εκεί. Η επιμονή, λέει, η επιμονή στο στόχο να πέφτω και να σηκώνομαι, είπαμε, το είπε και ο κύριος Δήμαρχος εδώ στη, στο σύντομο χαιρετισμό που απίφθηνε, ότι μην τα παρατάτε, πρωτάθλημα είναι. Έχασα πέντε, κέρδισα δύο, ξανακερδίζω άλλα πέντε και τελικά παίρνω το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και ότι η αποτυχία δεν είναι μόνιμη κατάσταση, Μισό λεπτό. Ναι, και δεν πρέπει να την αποδεχόμαστε. Πρέπει να συνεχίζουμε, πρέπει να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε. Αυτά λοιπόν και από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ.